με τέτοιο καιρό ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Άρης όφηνε το ραντεβού. Ένα από τα ραντεβού τα σημαντικά της 25ης αγωνιστικής. Στο τερέν θα αναμετρηθούν δύο ομάδες που έχουν ακριβώς την ίδια βαθμολογική συγκομιδή με 33 βαθμούς. Και ο Άρης και ο Όφη. Βεβαίως τα φώτα της δικής τους πορείας είναι λίγο διαφορετικά στα τελευταία παιχνίδια. Ο Άρης, ο οποίος έχασε την προηγούμενη αγωνιστική από τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή ήταν η μόνη, η πρώτη στα τελευταία 10 για την ομάδα του Μασάδο, ενώ από την άλλη ο Όφη είχε κάποιες αναταράξεις στην προηγούμενη του τετράδα αγώνων, εκεί όπου στα 4 προηγούμενα παιχνίδια γνώρισε 3 ήττες, έχει μια ισοπαλία, άρα δεν έχει νίκη. Το συγκρότημα του Νίκο Αναστόπουλου με την πολύ καλή πορεία πάντως, γνωστό αυτό σε όλους, στη διάρκεια του πρωταθλήματος βρίσκεται αρκετά ψηλά στην βαθμολογία. Μια επίδοση στην προηγούμενη τετράδα, αντιστρόφως ανάλογη με την προπροηγούμενη, εκεί που πέτυχε το απόλυτο, το 4 στα 4, και εκείνοι οι 16 βαθμοί τον βοήθησαν την κριτική ομάδα να ανέβει πάρα πολύ στη βαθμολογία. Όπως και να έχει, από όποια πλευρά και αν το πιάσει κανείς, το σημερινό παιχνίδι βρίσκει ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ μας κάνει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σημαντικό παιχνίδι εδώ στο Κλεάθης Βικελίδης. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, λογικό το ίδιο να θέλει και η κριτική ομάδα και ο Όφη, που θα έχει στον πάγκο της βεβαίως τον Νίκο Αναστόπουλο, έναν προπονητή ο οποίος συνδέθηκε στη διάρκεια της καριέρας του και με τον, και με τον Άρη. Από την άλλη, ο Μανώλη Μασάδο προετοίμασε την ομάδα του Άρη όσο το δυνατό καλύτερα για αυτό το παιχνίδι, και πάμε στα πρώτα στοιχεία για να έχουμε και άποψη για το πώς και ποιες είναι οι πρώτες επιλογές. Για τους γηπεδούχους, ο Βελίδης είναι στην εστία, δεξιά ο Νέτο, μένει στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Τσουκάνης, απόντος του τραυματία Μίσελ, Σανκαρέ, Λαζαρίδη στο κέντρο του μετώπου, ήταν Παπαζαχαρίας, Φατή, η χαφ με ανασταλτικό ρόλο. Σολτάνη δεξιά, Ακώστα αριστερά, Ουμπίδες επιτελικός μέσος στην κορυφή της επίθεσης, ο Καστίγιο. Αυτές είναι οι επιλογές για τον Μανουέλ Μασάδο, τον Πορτογάλο τεχνικό. Στον πάγκο έχει το Διούδη αναπληρωματικό τερματοφύλακα, τον Τίκο, τον Καζναφέρη, τον Γιαννιώτα, τον Καπετάνο, τον Κανούλα και τον Πρίτα. Αυτές είναι οι επιλογές για τον Μανουέλ Μασάδο. Το χειροκρότημα που ακούτε συνοδεύει την άφηξη του Νίκο Αναστόπουλου, καθώς πηγαίνει προς τον πάγκο του Όφη, για να δούμε και τις επιλογές του προπονητή της κριτικής ομάδας. Αξανίδης στην εστία. Ο Γαλανόπουλος δεξιά στην άμυνα, Βάντο αριστερά, ο Σόζα με τον Γεωργίου το αμυντικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Καλάιζες και Μπόντορ. Ο Λόπεθ, ο Λόπεζ, ο Παπουλής, μια τριάδα των χαφ μπροστά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Καπάνταης. Ο Νίκος Αναστόπουλος που μπορεί να βάλει στα σχέδιά του τον Βαγγέλη Μάτζιο. Αυτός και ο Παπουλής έχουν από 5 γκολ και είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ για την κριτική ομάδα. Ο Αναστόπουλος πάντως προτιμά να κρατήσει το Μάτζιο στον πάγκο ως εναλλακτική επιλογή. Άλλωστε η απουσία του από τα παιχνίδια δεν του δίνει και το ρυθμό που θέλει. Μαζί εκεί στο πάγκο του Όφη με τον Μάτζιο είναι ο Ξενοδόχοφ, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο Βερόν, ο Ζορμπάς, ο Πίτσος, ο Ουκάρ και ο Σίσιτς. Είσοδος των διαιτητών, είσοδος των παικτών των δύο ομάδων στο Κλεάθης Βικελίδης. Μπήκαμε πλέον πια σε αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του σημερινού παιχνιδιού με διαιτητή το Στυλιάρα, το Δημήτρη Στυλιάρα στο κέντρο της οθόνης από την Ανατολά Καρνανία. Μαζί στην παρέα μας και ο Παναγιώτης Στεφάνου και ο Ευγένης Δαδαλιάρας. Θα σχολιάσουμε όλα όσα συμβούν στο παιχνίδι από τούτο και στο εξής μέχρι να τελειώσει. Να ξεκινήσουμε από τον Ευγένη Δαδαλιάρα, ο Νίκος Αναστόπουλος που εισέπραξε χειροκρότημα κατά την άφηξή του στον πάγκο της κριτικής ομάδας. Αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Έχει Αξανίδη στην εστία, και επειδή το αναγκαστικά μπορεί να ακούστηκε κάπως, Αξανίδης το αναφέρουμε κυρίως γιατί κάνει βεβαίως ντεμπούτο ως βασικός με τον Όφη σήμερα, απόντος του Βεζιρίδη, του τερματοφύλακα του Όφη. Καλό απόγευμα σε σένα, Γιάννη. Καλό απόγευμα για μένα, λοιπόν, Γιάννη, από τον αγωνιστικό χώρο, από τον, δίπλα από τον πάγκο του Όφη, δίπλα από τον Νίκο Αναστόπουλο, που όπως είπες και εσύ χειροκροτήθηκε ερχόμενος προς τον πάγκο. Ο κόσμος του Άρη δεν ξεχνάει την προσφορά του στην ομάδα. Σαξανίδης, λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια. Ουσιαστικά είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ξεκινάει ως βασικός. Πέρασε ως αναπληρωματικό στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο που προηγήθηκε, αντικαθιστώντας τον Βεζιρίδη, ο οποίος υπέστη θλάση και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από εκείνο το παιχνίδι. Έτσι ο Σαξανίδης καλείται σήμερα από το πρώτο λεπτό να υπερασπίσει την εστία του Όφη, έχοντας ως αναπληρωματικό τον Ξενοδόχοφ, ο οποίος δεν έχει ακόμα ντεπούτο. Από εκεί και πέρα
τιμωρημένος ο Στάθης Θαυλαρίδης, δεν είναι στη διάθεση του Αναστόπουλου, ενώ όπως είπαμε τραυματίας ο Βεζιρίδης και αυτός εκτός. Ο Πίτσος προέρχεται από τραυματισμό στο γόνατο, είναι στον πάγκο. Ο Μάτζιος και αυτός προέρχεται από τραυματισμό στην αρχή και όλα τις εβδομάδες ξεπέρασε αυτόν τον τραυματισμό, αλλά κρίθηκε ότι δεν είναι απολύτως έτοιμος από τον Αναστόπουλο και έτσι δεν ξεκινάει στην βασική ενδεκάδα. Γιάννη. Ο Νίκος Αναστόπουλος που ήταν στον Άρη τη σεζόν 2005-2006, τότε είχε δεχτεί τον Φιλανδό τον Μάρτι Κούζελα. Έχει κι άλλα συναπαντήματα. Ο Έλληνας τεχνικός δεν του είναι άγνωστο βεβαίως το περιβάλλον, ούτε άγνωστα αρκετά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη σήμερα στο στρατόπεδο του αντιπάλου του. Ο Μανώλη Μασάδο, ο οποίος κρατάει στην 11η ως βασικό, το Σολτάνι, ενώ εσείς βλέπετε τον Βελίδη να πηγαίνει προς την εστία του. Καλό απόγευμα στον Παναγιώτη Στεφάνου. Καλησπέρα Γιάννη και από μένα. Ο Καρύμ Σολτάνι, ο οποίος πράγματι εξαργυρώνει σήμερα την αγωνιστικότητά του, τη διάθεση που έδειξε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, εκεί που επανήλθε μετά από πάρα πολύ καιρό στην ενδεκάδα των Κιτρίνων. Είναι πολύ ορεξάτος στις προπονήσεις και αποφασισμένος, έστω και σε αυτά τα τελευταία 6 μάτς που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, να αποδείξει το ποιος πραγματικά είναι. Το παιχνίδι που ξεκίνησε, ο Μασάδο που δεν έχει στην διάθεσή του τον τιμωρημένο Σιφάκη, τους τραυματίες Μίσελ, Παπαστεριανό, Τριανταφυλάκο, Νόφ, εκτός αποστολής, Τόχα και Γιακούποβιτς. Πρώτη επίθεση ήταν για τον Νόφ, ο Άρης πίεσε ψηλά και με τον Τσουκάνη που ξεκινάει τις προσπάθειες στο επιθέσεις του αριστερού μπακ. Θέλει να χτίσει μια επίθεση, οι κόντρες βγάζουν κερδισμένο τον Καλάιτζιτς. Αφήνει αυτός για τον Λόπες, ο συνεπώνυμός του, του δίνει στήριγμα, οι δύο συνεργάζονται, η παλιά τώρα για τον Καπάταη. Είναι κάτω η σημαία, το παιχνίδι παίζεται κανονικά, ο Καπάταης γυρίζει την μπάλα για τον Παπουλή, αυτός θέλει αλλά δεν μπορεί να βρει τρόπο να γυρίσει μέτω προς την εστία, τον έκοψε ο Παπαζαχαρίας. Από Καλάιτζιτς στον Βάντο, αφήνει στον Πόντορ, Ούγκρος και Βραζιλιάνος, αντίστοιχα στο τρίγωνο ο Καλάιτζιτς. Πετάει τώρα μπροστά την μπάλα για τον Παπουλή. Ο Παπουλής θα ξεκινάει λογικά τις προσπάθειες του για τον Όφη από την αριστερή πτέρυγα. Ο Παπουλής που επιστρέφει, ήταν τιμωρημένος. Σημαντική επιστροφή σίγουρα για έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίχτες του Όφη στα σχέδια του Νίκου Αναστόπουλου. Φατή. Παλιά χωρίς ανταπόκριση, ο Ακώστας ήταν πολύ μακριά. Κατευθείαν στην αγκαλιά του Σαξανίδη. Να ο Νίκος Αναστόπουλος. Μεταξύ άλλων είχε παίχτες στον Άρη τότε τον Κολτσίδα που είναι σήμερα σε άλλο ρόλο στην ομάδα των Κίτρινων. Είχε τον Νάτσο Γκαρσία. Είχε τον αγαπητό Αμπελά που και αυτός είναι σε άλλο πόστο σήμερα στην ομάδα του Άρη. Δεν συνεργάζεται ο Σανκαρέ με τον Λαζαρίδη. Μασάδο ζήτησε από τον παίχτη του να πετάξει την μπάλα προς τα μπρος. Πυρίκαυση στη ζώνη εκεί πίσω τώρα. Ο Πορτογάλος δεν ήταν ευχαριστημένος. Ένα δώρο για τον Όφη ουσιαστικά αυτό το πλάγιο out. Παπαζαχαρίας αφήνει στο Λαζαρίδη. Ο αρχηγός του Άρη Λαζαρίδης, αρχηγός στον Όφη Γεωργίου. Ο Ζόρντι Λόπες. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Όφη. Καπάταης, ο Χόρχε Λόπες έμεινε όρθιος παρά το μαρκαρίσμα του Παπαζαχαρία. Στη συνέχεια η πίεση δεν του επέτρεψε να κάνει την πάσα που ήθελε. Σανκαρέ σε μία ακόμη απομάκρυνση, ένα κομπλάγιο άτο εδώ και περίπου 2 λεπτά. Αυτό είναι το σκηνικό με κάποια λεπάλληλα πλάγια υπέρ της κριτικής ομάδας. 25 νίκες για τον Άρη με γηπεδούχους τους Κίτρινους μέχρι τώρα στην προϊστορία. Σαφώς υπέρ των γηπεδούχων. Ο Όφη έχει 4 ισοπαλίες και 5 νίκες στα παιχνίδια που μπόρεσε να κομίσει βαθμολογικά κέρδη. Ουμπίδες. Συνεργασία με τον Σολτάνι. Ψάχνει να βρει τρόπο για το σούτ. Κλείστηκε ο Αλγερινός από τον Παπαζαχαρία στον Τσουκάνη. Πάλι Παπαζαχαρίας. Παπαζαχαρίας μαζί με το Φατή μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Άρη. Περισσότερο βέβαια σε σχέση με αυτούς τους δύο Παπαζαχαρίας λίγο πιο πίσω. Φατή μπορεί να συμμετέχει.
με μεγαλύτερη άνεση, σίγουρα από τους συμπαίκτους στην οργάνωση του παιχνιδιού του Άρη. Καπάντα εισαλάζει με το Βάντο. Δεν είναι καλό κοντρόλ αυτό του Παπουλή. Απομάκρυνση την μπάλα από το Σανκαρέ. Με το κεφάλι ο Σόουζα πίσω στο Σαξανίδη. Στον Ασπρόπυργο έπαιξε μπάλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σαξανίδης ανέβηκε κατηγορίες με την μεταγραφή του στον Όφη. Όπως είπε και ο Ευγένης Δαδαλιάς λίγο πριν, φόρεσε για πρώτη φορά φανέλα την προηγούμενη αγωνιστική στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Τραυματίστηκε ο Βεζιρίδης, μπήκε στη θέση του. Βεζιρίδης που δεν πρόλαβε να είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Και να ο Φίλιππος Σαξανίδης, ο 23χρονος, στον ντεμπούτο του ως βασικός. Φατί. Πήγε γρήγορα ο Ζόρντι Λόπεθ στην μπάλα, αλλάζει με τον Καλάιζιτς, ο Γαλανόπουλος για τον Παπουλή. Παπουλής με τον Λαζαρίδη. Μόνος ανάμεσα σε τρεις είναι γρήγορος, θέλει να εμπιστευτεί αυτή την ταχύτητά του. Ο Τσουκάνης γύρισε πολύ ωραία, κάλυψε και παραχώρησε το πλάγιο. Αυτός είναι ο Παπουλής σε πολύ καλή κατάσταση. Ουσιαστικά ο άνθρωπος πήρε τη σκυτάλη του σκοραρίσματος από το Μάτζιο. Πέντε γκολ ο Μάτζιος μέχρι να τραυματιστεί. Μετά από Γενάρη και μετά, όταν σύγκησε δηλαδή ο Μάτζιος, καταγράφηκαν τα πέντε γκολ του Παπουλή με τον Όφη. Και οι δύο πάντως από πέντε στην πρώτη θέση των σκόρερ. Ακώστα. Καλάιζιτς. Κρατάει την μπάλα Όφη από τον Γαλανόπουλο πίσω στο Γεωργίου. Γαλανόπουλος. Μια παλιά πιθανότητα για τον Καπάτα, ή πάντως ήταν πολύ μακριά από την μπάλα. Ο Λεωνίδας Καπάτα έφτασε αυτή στον Βελίδη. Και για τον Καπάτα, επειδή μιλάμε για τον τεζαβού του Αναστόπουλου, και για τον Καπάτα είναι λίγο αντίστροφη η ρόλη. Παναγιώτη Στεφάνου, Καπάτας που με τον Άρη ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, εκεί πήρε και τις πρώτες του συμμετοχές ως επαγγελματίας. Ακριβώς, και επιστρέφει σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Καμπάντες, ο οποίος ποτέ δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τον Άρη. Ήταν η ομάδα που τον καθιέρωσε στην μεγάλη κατηγορία. Και να μην ξεχνάμε, Γιάννη, και τον Ανδρέα Σκέτζο, βοηθό του Νίκο Αναστόπουλου, ο οποίος επίσης έχει φορέσει στο παρελθόν την φανέλα του Άρη. Γαλανόπουλος στο πλάγιο out. Κεφαλιά από τον Χόρχε Λόπεθ. Έφυγε μπάλα από τον Καπάτα ή από μακριά πίσω. Από τον Λαζαρίδη στο Βελίδη που αφήνει στο Σανκαρέ. Πάμε στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Αυτό που είναι φανερό με μια πρώτη ματιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού είναι ότι οι γραμμές του Όφη είναι πολύ πυκνές μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν καινούς χώρους οι παίκτες του Άρη, και αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο Νίκος Αναστόπουλος. Αυτές είναι οι οδηγίες προς τους παίκτες, τόσο προς τους επιθετικούς όσο και προς τους αμυντικούς, να βρίσκονται κοντά στους παίκτες της μεσαίας γραμμής, οπότε να είναι πυκνές οι γραμμές. Ο Όφη βεβαίως που ποντάρει, στηρίζει πάρα πολλά στη διάρκεια του πρωταθλήματος, το έβγαλε αυτό στην αγωνιστική χημεία που έχει περάσει στην ομάδα, στο αγωνιστικό δέσιμο. Παίχτες που παίρνουν, αρκετοί παίχτες που παίρνουν τα περισσότερα παιχνίδια, αυτό συνιστά στη μια ισορροπία κορμού. Και επειδή λέγαμε για τον Όφη ότι έρχεται σήμερα εδώ με τρεις ήττες στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, κατά έναν αξιοσημείωτο πάντως λόγο, και οι τρεις είναι εντός έδρας. Δεν έχει, Όφη δεν έχει ήττα εκτός για ένα μεγάλο διάστημα παιχνιδιών. Τελευταία φορά που έχασε εκτός ήταν 8 Ιανουαρίου σε εκείνο το παιχνίδι στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Σαξανίδης χωρίς να βιάζεται, εδώ ξανά η προσπάθεια του Τσουκάνη. Δευτερόλεπτα πριν, η μονομαχία με τον Γαλανόπουλο άφησε ο Στυλιάρας, 36χρονος, από την Αιτωλό Καρνανία. Λαζαρίδης, ένα δικό του γκολ, επέτρεψε τον Άρη να φύγει με το τρίποντο νίκη στην προηγούμενη εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
Ουμπίδες προσπάθησε να κρατηθεί όρθιο στο φάουλ. Κάτω ο Αργεντίνος. Φάουλ για τον Άρη. Από τον Καλάιτζιτς. Μασάδο που γενικώς περιμένει περισσότερα πράγματα σήμερα από τους παίκτες του. Ίσως περισσότερα και από τον Καστίγιο. Δεν θέλουμε να πούμε στο μυαλό του. Καστίγιο που στα τελευταία παιχνίδια, θυμάστε εκείνο το κρεσέντο σκοραρίσματος, στα τελευταία τέσσερα δεν έχει γκολ. Αυτό στήχησε στον Άρη σε αυτή την τετράδα παιχνιδιών. Δύο γκολ έχει πάρει, ένα με τον Ακώστα στο εντός έδρας, ένα με τον Εργοτέλη και το άλλο το νικητήριο γκολ του Λαζαρίδη με την ΑΕΚ. Σανκαρέ που διώχνει κάπως άτσα, αλλά πλάγι ο out. Και πάλι για τον Όφη. Ο Όφη ο οποίος βρίσκεται στην ίδια θέση με τον Άρη στη βαθμολογία με 33 βαθμούς, έχοντας μια απόλυτη ισορροπία στις εκτός έδρας επιδόσεις του. 4 νίκες, 4 ισοπαλίες, 4 ήττες στα προηγούμενα 12 παιχνίδια. Το σημερινό είναι το 13ο. Διώχνει ο Λαζαρίδης. Κατέβασε ο Γαλανόπουλος, δυνατές μονομαχίες. Πρέπει να σφίριξει ο Στυλιάρας, αλλά μέσα στο θόρυβο να μην ακούστηκε από τον δεξιό μπακ του Όφη. Το φάουλ είναι για τον Γαλανόπουλο. Πάντως, μετά από μια σειρά δυνατών μονομαχιών, ξανά η προηγούμενη φάση. Πρώτα με τον Ακώστα, μετά με τον Παπαζαχαρία. Λογικά τη μονομαχία με τον Παπαζαχαρία έδωσε φάουλ ο Στυλιάρας. Όπως και να έχει, είναι κατοχή για τον Όφη Γεωργίου. Δεν έκανε το κοντρόλο ο Χόρχε Λόπεθ. Ο Τσουκάνης για τον Παπαζαχαρία. Οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα, ο νεαρός κερδίζει το πλάγιο out. Ένα ακόμη πλάγιο out για τον Άρη από την απομάκρυση του Γαλανόπουλου. Εδώ είναι ο Τσουκάνης, δεύτερη συμμετοχή ως βασικός με τον Άρη στη Super League. Σε επαγγελματικές κατηγορίες στην τρίτη εθνική με την ομάδα των νέων επιβατών. Αλλά και της επανομής με ΠΑΟΝΕ και αναγέννηση πριν γίνει μεταγραφή στον Άρη. Μπροστινή παλιά σταματάει στο Σανκαρέ. Καλάιτζιτς. Ο Βάντο για το Σόουζα. Αλλάζει αυτός με τον Γεωργίου. Γαλανόπουλος με Γεωργίου. Μια κόντρα που βάζει ο Ακώστα. Φατί. Βρίσκει χώρο μπροστά του, προωθείται, αφήνει στον Ουμπίδες. Από τη στιγμή που οπισθοχώρησε ο Καστίγιο ήταν άδεια η κορυφή της επίθεσης. Εδώ ο Ουμπίδες κάνει το φάουλ στον Ζόρντι Λόπεθ. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Πάντα χωρίς σκορ στο κλειά της Βικελίδης. Ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι ψάχνει να βρει ρυθμό. Πηγαίνοντας πια προς τη συμπλήρωση 15 λεπτών. Αναγκαστικά για λίγο εκτός ο Τσουκάνης προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Ακώστα είναι ζητώ συγγνώμη. Νάτος εδώ, σε δευτερόλεπτα και πάλι θα μπει στο παιχνίδι. Πλάγιο out για τον Όφη. Ο Γαλανόπουλος, η κίνηση από τον Καπάταη. Άφησε ο Λαζάριδης γιατί η μπάλα είναι εκτός. Ο Βελίδης για το Σανκαρέ. Λαζαρίδης. Αλλάζει με το Σανκαρέ. Νέτο. Σολτάνη. Από το Νέτο στο Σανκαρέ. Λαζαρίδης περιμένει η κίνηση από τους παίκτες του χωρίς την μπάλα. Ο μόνος που ήταν διαθέσιμος ήταν ο Φατί. Αυτός παίζει με τον Ουμπίδες. Το Σολτάνη πάνω στο Βάντο, το πλάγιο out για τον Άρη. Ο Αλγερινός θα αφήσει στο Νέτο.
Κουμπίδες με τον Βάντο. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ο Αργεντίνος. Το πλάγιο out είναι για τον Όφη. Βάντο σημαδεύει τον Καπάτε. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα εκεί. Ο Σολτάνη κάπως ατσάλακα. Την μπάλα στον Παπουλή. Γαλανόπουλος. Σανκαρέ. Κερδίζει τον Καπάτα στον αέρα. Παρεπτόντως οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό Βόλο. Σανκαρέ και Καπάτες. Και γενικώς ο Καπάτες με όλους όσοι υπόλοιποι στον Άρη υπήρξαν στον Ολυμπιακό Βόλο την προηγούμενη σεζόν. Το φάουλ του Παπουλή στον Σολτάνη. Καστίγιο αλλάζει με τον Λαζαρίδη. Σολτάνη, Φατί. Ουμπίδες. Είναι ο Νέτο για στήριγμα. Προτιμάει τον Ακώστα. Βγήκε γρήγορα. Πήρε μπάλα κεφάλαιο Γεωργίου σε αυτή τη μονομαχία με τον Ακώστα. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Να ανεβαίνει όσο περισσότερο μπορεί από την αριστερή πτέρυγα, ζητά από τον Στέλιο Τσουκάνη ο Μανουέλ Μασάδο. Δεδομένου πως ο Ακώστα σχεδόν πάντα πάει και κολλάει στον Καστίγιο στην επίθεση, μένει καινή λοιπόν η αριστερή πτέρυγα. Βεβαίως αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε όσο έπαιζε ο Μίσελ, διότι εκφύσεως ο Βραζιλιάνος είναι επιθετικό γενής. Τώρα φυσικά θα χρειαστεί κάποια προσπάθεια από τον Τσουκάνη να ανεβαίνει περισσότερο. Παπαζαχαρίας πίσω στο Λαζαρίδη, πιέζει ψηλά. Ο Λόπεθ, πίσω η μπάλα στο Βελίδη. Ο Γαλανόπουλος σε πρώτο χρόνο. Ο Παπαζαχαρίας δεν έκανε καλό κοντρόλ. Έκανε συνέχεια το φάουλ στο Χόρχε Λόπεθ. Ξανά η προηγούμενη φάση μονομαχία των δύο παιχτών. Το φάουλ υπέρ της κριτικής ομάδας. Γαλανόπουλος με το Τσουκάνι. Παίχτης του Άρη κέρδισε την μπάλα. Στη συνέχεια ο Γαλανόπουλος πίεσε. Ο Χόρχε Λόπεθ ήταν, με συγχωρείτε. Ο Λαζαρίδης έκοψε πάνω στον Γεωργίου. Από τον ένα αρχηγό στον άλλον. Και ξανά. Απελευθερώνει τώρα για τον Νέτο που έχει περισσότερο χώρο. Σολτάνη με τον Όφη πάντως να προσαρμόζει πολύ γρήγορα την αμυντική του λειτουργία στα σημεία που παίζεται η μπάλα. Και να μην έχει επιτρέψει καθόλου στον Άρη να φανεί απειλητικό σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού. Ο Καπάντες με τον Παπουλή. Κρατάει την μπάλα ο Παπουλής, έχει το Φατί μπροστά του. Μπόντορ με το Σανκαρέ, πλάγιο out για τον Άρη. Λιάρας. Κακό κοντρόλ από τον Ακώστα, μια γενικώς νευρικότητα, περισσότερο στους γηπεδούχους, λιγότερο στους φιλοξενούμενους. Ο Γεωργίου πίσω στον Σαξανίδη, κατεβάζει ο Σανκαρέ και αφήνει στο Λαζαρίδη. Τσουκάνης, Ακώστα, Καστίγιο. Καστίγιο που έχει γυρίσει και δεν είναι η πρώτη φορά, αρκετά πίσω. Δεν φτάνει εύκολα η μπάλα στον Έρη Καστίγιο, ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Όφη. Σολτάνη. Νέτο. Στην πρώτη του ουσιαστικά πρόθεση στο παιχνίδι. Θέλει να συνεργαστεί με τον Καστίγιο, δεν έδιωξε ο Γεωργίου. Απομακρύνει τώρα ο Λόπεθ. Πλάγιο άδειο για τον Άρη με τον Τσουκάνη να βρίσκει τον Παπαζαχαρία. Από το Φατί πίσω στο Λαζαρίδη και πάλι Νέτο. Σολτάνη. Ουμπίδες. Αφήνει για τον Νέτο. Φατί. Με εξωτερικό φάλτσο η πάσα στο Τσουκάνη. Αμέπως αμέργο μετά την εντολή του Μασάδο για προώθηση. Ο Τσουκάνης το έπραξε, οι κόντρες, το πλάγιο out, η υπόδειξη είναι υπέρ του Όφη.
Νίκος Αναστόπουλος και Όφη βεβαίως που εκτός από την προσπάθειά του στο πρωτάθλημα έχουν φτάσει και μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου, εκεί που θα βρουν τον Ολυμπιακό απέναντί τους. Μια πολύ ισορροπημένη αγωνιστικά χρονιά για την κριτική ομάδα. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Όφη. Γαλανόπουλος. Ψάχνει στήριγμα ο Καπάταης. Μία ακόμη δυνατή μονομαχία. Βγάζει κερδισμένο τον Παπαζαχαρία που έδωσε στον Ομπίδες. Αυτός πήρε το φάουλο από τον Ζόρντι Λόπες. Πάμε για 20 λεπτά αγώνα στο Κλεάθης Βικελίδης. Δεν σκαλώνει κάπου η μνήμη σε κάτι αξιοσημείωτο μέχρι τώρα. Ένα φάουλ για τους γηπεδούχους. Αυτό της προηγούμενης φάσης με τον Νουμπίδες να είναι πάνω στην στημένη μπάλα. Και τώρα αρκετός κόσμος στο ύψος μεγάλης περιοχής του Σαξανίδη. Εκτελεί ο Ουμπίδες. Πέρασε η μπάλα ο Καπάταης που γύρισε να βοηθήσει την άμυνα του. Έκανε με ουσία ο Σολτάνη. Ο Παπαζαχαρίας, ο Νέτο. Σανκαρέ που έμεινε ψηλά. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Γυριστός στον αέρα από τον Φατή, δεν βρήκε μπάλα. Μπάλα που παίρνει ύψος αλλά δεν απομακρύνεται αρκετά. Και ο Φατή που πάει στη διεκδίκησή της. Κατεβάζει ο Σόουζα και δίνει στο Βάντο. Μπροστά η μπάλα για τον Παπουλή. Καλύπτει ο Σανκαρέ. Φατή. Ωραίο κατέβασμα της μπάλας από τον Φατή. Θέλει και βρίσκει τον Ακώστα. Ουμπίδες. Ανέβηκε και πάλι ο Τσουκάνης. Ουμπίδες συγκλίνει, αφήνει στον Παπαζαχαρία. Παλιά του Παπαζαχαρία που δεν πέρασε. Ο Άρης που επιμένει. Ο Φατή. Απομάκρυνση της μπάλας από τον Καλανόπουλο. Από τον Λόπεθ. Πάνω στον Φατή. Πίσω στο Λαζάνι. Φατή που θέλει να βρει το Σολτάνι, ο Βάντο έκοψε με το κεφάλι ο Παπουλής, ψύχρεμα πίσω στο Σαξανίδη. Σαξανίδης ο οποίος στις δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σίγουρα από τα πρόσωπα στο ρεπορτάζ του Όφη, μιας και επίκειτο όπως και έγινε εν τέλει η χρησιμοποίησή του ως βασικός, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον Βεζιρίδη για αυτά που του μαθαίνει στις προπονήσεις, αλλά και τον Χανιωτάκη. Μια σπουδαία προσωπικότητα και ως παίχτης τερματοφύλακα του Όφη στο παρελθόν και νυν γυμναστή τερματοφυλάκος στην κριτική ομάδα. Τσουκάνης αλλάζει με το Λαζαρίδη. Φατή. Προωθείται ο Νέτο. Θέλει να περάσει από τον Βάντο, αφήνει ο Στυλιάρας, ο Παπουλής κάτοχος της μπάλας με τον Καπάταη. Ο Βάντο βρίσκει χώρο και η αλήθεια είναι χαλαρή περιφρούρηση από τους αντιπάλους του και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε μέχρι να αφήσει υπό την πίεση του Σολτάν την μπάλα να περάσει εκτός το πλάγιο, out είναι για τον Άρη. Ξανά η προηγούμενη προσπάθεια του Βραζιλιάνου αριστερού πιστοφύλακα, η μονομαχία του με τον Σολτάνη. Από τον Τζουκάνη, τώρα ο Λαζαρίδης. Νέτο. Κακή αλλαγή παιχνιδιού πάνω στον Χόρχε Λόπεθ. Παπαζαχαρίας κόβει πριν φτάσει μπάλα στον Ζόρντι. Μπάλα πάντως που πέρασε στην απομάκρυνση από τον Παπαζαχαρία εκτός και είναι πλάγιο άδεια για τον Όφη. Βάντο. Καπάταης υπό την πίεση του Νέτο κρατάει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Καλάιτζιτς. Ζόρντι Λόπεθ. Ανεβαίνει ο Γαλανόπουλος. Ο Χόρχε Λόπεθ. Όφη πλησιάζει στην περιοχή του Άρη. Παλιά για τον Παπουλή. Προλαβαίνει ο Σανκαρέ να βάλει την προβολή. Είχε παίξει ωραία με το σώμα ο Παπουλής. Άφησε στην πλάτη ο Σανκαρέ, αλλά όχι
μέχρι το τέλος, γιατί ο Σακαρέ πρόλαβε με προβολή και πήρε την πουκιά από το στόμα του αντιπάλου του. Ξανά η προηγούμενη φάση, παλιά για τον Παπουλή. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο παίζει με τα φάλτσα της μπάλας ο Παπουλής για να τη φέρει μπροστά του. Ο Σακαρέ προλαβαίνει και διώχνει. Κόρνερ για τον Όφη. Ο Βελίδης χωρίς πρόβλημα μπλοκάρει την μπάλα. Και ο Βελίδης στο προηγούμενο παιχνίδι, όπως ο άλλος τερματοφύλακας σήμερα, ο Σαξανίδης, ξεκίνησε από τον πάγκο και τελικά έπαιξε. Βελίδης λόγω της αποβολής του Σιφάκη στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά του βεβαίως είναι ότι ο Βελίδης διατηρεί τη μερίδα του Λέοντος στις συμμετοχές, 21, η σημερινή 22η. Με τον Άρη περισσότερες βεβαίως από, και από τον Σιφάκη αλλά και από τον Γιακούποβιτς. Ο Βάντο αλλάζει με τον Σόουζα. Σόουζα προτιμά τον Χόρχε Λόπεθ. Γαλανόπουλος. Ζόρντι Λόπεθ. Είναι κάτω ο Γαλανόπουλος. Ο Λαζαρίδης απομακρύνει. Ο Γεωργίου, ο οποίος θέλει να πετάξει την μπάλα εκτός, έβαλε το πόδι. Ο Καστίγιο εδώ είναι ο Γαλανόπουλος που είναι πεσμένος κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως από την μονομαχία με τον Καστίγιο στην προηγούμενη φάση. Τριγύρω πάντως και ο Παπαζαχαρίας και ο Στυλιάρας του λένε να σηκωθεί. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ο δεξιός μπακ του Όφη. Ο Στυλιάρας πάντως κάνει παρατηρήσεις και στους δύο, και στον Καστίγιο και στον Καλανόπουλο. Ό,τι συνέβη μεταξύ τους να θεωρείται λήξανα από εδώ και στο εξής. Πάμε για το 26ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού. 53% η κατοχή για τους γηπεδούς, 47% για τον Όφη. Πολύ κοντά. Γενικώς πάντως και φάσεις δεν βγαίνουν και ο ρυθμός δεν είναι γρήγορος. Μάλλον είναι αργός. Και ίσως βεβαίως ένα τέτοιο τέμπο στο παιχνίδι να βολεύει περισσότερο τον Όφη. Σε λεπτά η κατοχή 10 για τον Άρη, 9 για τον Όφη. Ουμπίδες αφήνει στον Φατί. Αυτό στο Λαζαρίδη. Παπαζαχαρίας στον Λαζαρίδη. Νέτο. Νέτο που προτιμάει τον ακροβολισμένο στην γραμμή Σολτάνη. Ξαναπαίρνει την μπάλα και αλλάζει με τον Φατί. Σολτάνη με τον Ουμπίδες. Πίσω για τον Νέτο. Κλειστοί οι διάδρομοι. Δεν βρίσκουν χώρους οι γηπεδούχοι. Τώρα μια κάθετη για τον Σολτάνη. Νέτο. Δεν μπορεί εδώ να βρει τον Αλγερινό. Η μπάλα που φτάνει στον Βάτο. Παπουλής. Από τον Μπόντορ στον Καλαϊτζίτς. Τώρα Γαλανόπουλος. Σόουζα που αλλάζει με τον Γεωργίου και από το Σόουζα στο Βάντο. Σόουζα, Βάντο, κρατάει την μπάλα, δεν τον πιέζει κανείς εκεί. Ο Σολτάνη μένει μερικά μέτρα πιο εκεί. Ο Φατί έκοψε, ο Σολτάνη για τον Νέτο. Ο Σανκάρε για τον Ακώστα. Η προώθηση από τον Τσουκάνη. Τρέχει εκεί ο Γαλανόπουλος, δεν είχε γυρίσει ο Λόπεθ, ο παίκτης πτέρυγας δηλαδή, στην επίθεση του Όφη. Και ο Παπαζαχαρίας που συνεργάζεται με τον Ουμπίδες. Σανκαρέ. Μια μπροστινή παλιά για τον Σολτάνη, έπιασε αυτό στην κεφαλιά. Καμία συνέχεια για τον Άρη σε αυτή τη φάση, η μπάλα που φτάνει στο Σαξανίδη. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάντως, Γιάννη, όντως υπάρχει μια σχετική νευρικότητα στους παίκτες του Άρη, από αυτό που ανέφερες και εσύ προηγουμένως, για το γεγονός δηλαδή ότι είναι κλειστή η διάδρομη. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Καστίγιο δεν παίρνει μπάλα σχεδόν ποτέ. Γύρισε, το εξέφρασε αυτό στον προπονητή του πριν από μερικά λεπτά. Απλά ο Μασάδο του είπε να παραμείνει στη θέση του και να περιμένει. Κατεβάζει ο Καπάταης, ενώ είναι πεσμένος κάτω ο Βάντο που είχε μια δυνατή εναέρια μονομαχία με τον Σολτάνη στην προηγούμενη φάση. Γι' αυτό και ο
Χόρχε Λόπεθ, ενώ εσείς βλέπετε το Βάτο πέταξε την μπάλα εκτός, σε πλάγιο out. Εδώ στη Λιάρος ο διαιτητής μαζί με το Βάτο. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Άρης ο οποίος άργησε να αρχίσει να κερδίζει εντός έδρας. Η πρώτη του νίκη με τον Παναθηναϊκό ήρθε αρκετά ενώ είχε προχωρήσει το πρωτάθλημα. Από εκεί μετά πάντως έχει νίκες με δόξα δράμα, Σπας Γιάννενα, Λεβαδιακό και ΑΕΚ, η πιο πρόσφατη με τον γκολ του Λαζαρίδη. Έχει ισοπαλίες με Ξάνθη ΠΑΟΚ, Πανετολικό και Εργοτέλη. Έχει και δύο ήττες στο Κλεάς Βικελίδης με τον Ατρόμητο και τον Ολυμπιακό σε αυτά τα παιχνίδια. Παπαζαχαρίας έχασε την μπάλα, έκανε φάουλ ο Μπίδες σύμφωνα με τον Στυλιά, αλλά πάμε στον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Είναι φανερό ότι τον Νίκο Αναστόπουλο ενδιαφέρει πρωτίστως το 0 στην άμυνα. Σε προηγούμενη διακοπή κάλεσε κοντά του το Σόουζα και έδωσε οδηγίες, ενώ σε αυτή τη διακοπή που ο Βάντο ήταν πεσμένο στο χορτάρι φώναξε κοντά του τον Ζόρντι Λόπεθ και σε αυτόν έδωσε οδηγίες, ένα παίκτη ο οποίος σαφώς είναι στη μεσαία γραμμή με σκοπό να βοηθάει στην αμυντική λειτουργία της ομάδας περισσότερο και στη δημιουργία του παιχνιδιού σε δεύτερο ρόλο. Ένα ακόμη φάουλ για τον Όφη, το πήρε ο Βάντο από τον Σολτάνη, κουβάλισε αρκετά τον Αλγερινό Βραζιλιάνος, αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και τώρα η μπάλα θα στηθεί σε ένα σημείο από το οποίο μπορεί να μεταφερθεί προς τα καρέ του Βελίδη, εξού και τόσο πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο παίχτες στην περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη. Εκτελεί ο Λόπεθ, η κεφαλιά από τον Παπουλή, εύκολο το έργο του Βελίδη, μπλοκάρει. Και θέλει να παίξει γρήγορα με τον Ακώστα, δεν βρίσκει την μπάλα, είναι και ο Κάλατζιτς εκεί και παραχωρεί το πλάγιο out. Τσουκάνης, δεν πέρασε η πάσα. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνο, αφού πρώτα δούμε Παναγιώτη να ολοκληρώσει αυτή τη επίθεση για τον Άρη. Μια παλιά του Τσουκάνη για τον Ακώστα. Απομακρύνει ο Σόουζα. Θέλει να κατεβάσει ο Χόρχε Λόπεθ. Η κόντρα, ο Φατή. Πάμε στον Παναγιώτη. Ναι, απλά για να σας μεταφέρω μια κίνηση απολύτως λογική βάσει της εξέλιξης του αγώνα από τον Μανουέλ Μασάδο, δεδομένου ότι σήκωσε τον Κώστα Καπετάνο και τον Γιάννη Γιαννιώτα, δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν παιχνίδι, να ανοίξουν διαδρόμους. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να βάλει κάποιον από τους δύο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Πάντως ήδη είναι όρθιοι και προθερμαίνονται. Γαλανόπουλος διώχνει ο Καπάτα, εισγύρισε. Πιέζει ο Τσουκάνης, απομάκρυνση της μπάλας από τον Γαλανόπουλο. Λαζαρίδης για Ουμπίδες. Φάουλ από τον Καλάιτζιτς. Το πήρε ο Ουμπίδες το φάουλ. Ουμπίδες με τα δύο γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ένα εντός, ένα εκτός. Ένα στο Κλάις Βικελίδης με τη Δόξα Δράμας. Ένα εκτός στα Πηγάδια. Στην εκτός νέδρας νίκη επί Μασάδο ήταν. Του Άρη επί της Ξάνθης. Ουμπίδες εκτέλεσε το φάουλ. Σανκαρέ πιάνει την κεφαλιά. Ο Καστίγιο θέλει να μπει στη φάση. Ο Σαξανίδης πιο ψηλός. Σβήνει τη φωτιά, μπλοκάρει την μπάλα. Στο 33. Υποψία ευκαιρίας όπως πριν με την κεφαλιά του Παπουλή. Έτσι και εδώ αυτή η επίσκεψη του Άρη. Ίσως σε κάποιο άλλο παιχνίδι να περνούσαν και οι δύο φάσεις εμπολής απαρατήρητες. Εδώ μέχρι στιγμής είναι από τις καλές στιγμές. Για το παιχνίδι γενικώς τις έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη το ρυθμό και τις καλές στιγμές. Πάμε στον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ένα λεπτό πριν με τον Νίκο Αναστόπουλο να χειροκροτεί την αμυντική προσπάθεια των παικτών και συγκεκριμένα την πίεση του Χόρχε Λόπεθ στον Τσουκάνη, ο οποίος αναγκάστηκε να πετάξει την μπάλα πλάγιο out και ουσιαστικά να τη δώσει στον Όφη. Η αλήθεια είναι πως μέχρι τώρα και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα έχουν μια πορεία που μοιάζει αρκετά. Δεν είναι μόνο ότι είναι και οι δύο με τους ίδιους βαθμούς, με τους 33. Ο Άρης έχει βάλει 22 γκολ, η επίθεσή του Όφη έχει βάλει 23. Του Άρη άμυνα έχει δεχτεί 21 γκολ, του Όφη έχει δεχτεί 22. Είναι ελάχιστες οι πολύ μικρές οι διαφορές και των δύο. Και μέχρι τώρα και το παιχνίδι με τις επιμέρους στατιστικές κατηγορίες που συχνά περνάνε από την οθόνη σας, υπάρχει γενικώς ισορροπία και στην κατοχή της μπάλας.
Τσουκάνης. Πίσω στον Παπαζαχαρία. Πλην του Καπάτα, οι όλοι οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι σε μια διπλή ζώνη άμυνας. Τώρα γύρισε και ο Καπάταης. Κατάλαβε την παλιά, την πάσα του Παπαζαχαρία, έκοψε. Τον πίεσαν, ο Άρης πήρε και πάλι κατοχή με τον Ουμπίδες. Ακώστα. Γαλανόπουλος. Στη διαγώνια κάλυψη ο Γεωργίου, παραχωρεί το πλάγιο, τον πίεσε ο Ακώστα. Πλάγιο out για τον Άρη, ο Ουμπίδες. Καστίγιο. Σανκαρέ. Αλλάζει με τον Σολτάνη. Παπαζαχαρίας. Σανκαρέ στο γέμισμα. Άφησε ο Σόουζα, έχει περάσει την μπάλα από τον Ουμπίδες. Εύκολο το έργο από τους Αξανίδη. Εδώ είναι οι δύο παίχτες, μας είπε λίγο πριν. Ο Παναγιώτης Στεφάνου σήκωσε Γιαννιώτα και καπετάνο Μανουέλ Μασάδο. Προθέρμανση, το χρονόμετρο κιλά, δεν ξέρουμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μέρους, ο Πορτογάλος τεχνικός. Πίσω από το Λαζαρίδη στο Βελίδη. Βελίδης σημάδεψε τον Ουμπίδες με πλεονέκτημα στον αέρα, πιο ψηλό Σόουζα. Η μπάλα πάντως έφτασε στον Ακώστα. Ακώστα που τράβηξε παίχτη και δίνει χώρο για τον Καστίγιο. Ο Καστίγιο θέλει να πάει στην ατομική προσπάθεια. Είναι κάτω στη λιάρα, κοντά του λέει να σηκωθεί. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Από το Καπάτα η κεφαλιά πάνω στο Λαζαρίδη. Σολτάνη. Νέτο. Έκανε τη σέντρα. Ο Μπίδες πήγε με δύναμη μπάλα στο δεξί του. Δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ. Ο Άρης που κέρδισε το πλάγιο out και μένει ψηλά. Σολτάνη για το Σανκαρέ. Αλλαγή παιχνιδιού για το Τσουκάνη. Λαζαρίδης. Σανκαρέ. Νέτο. Φατί. Έχει προσέξει πάρα πολύ τη δεξιά πλευρά του, την αριστερή πλευρά του αμυντικά ο Όφη. Νίκος Αναστόπουλος ίσως εκεί περιμένει με Νέτο και Σολτάνη περισσότερη ανάπτυξη παιχνιδιού, γι' αυτό και ο Παπουλής πολλές φορές γυρίζει πίσω και δίνει το στήριγμα στον αριστερό μπακτοβάτο του Όφη. Ίσως Παναγιώτη Στεφάνου αυτός να είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Μασάδο, όπως μας μετέφερε Σίτη, ζητάει να προωθείται πάρα πολύ ο Τσουκάνης, γιατί αμυντικά Όφη εκεί επικεντρώνει αρκετή προσοχή. Ακριβώς. Ο Μασάδο, ο οποίος βλέπει πάντως, Γιάννη, γενικά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον Άρη και η τελευταία του οδηγία ήταν πλέον να προωθηθεί ακόμα περισσότερο ο Σουλτάνη, λέγοντας να προωθηθεί να πάει δίπλα στον Καστίγιο και να μεταφερθεί πιο δεξιά ο Ουμπίδες, μήπως έτσι κατορθώσει ο Αλγερινός να βοηθήσει περισσότερο τον Καστίγιο στις επιθέσεις της ομάδας. Πάμε στον Ευγέννη Δανταλιάρα. Αντίστοιχα, να δούμε τάλι λίγο την. Όχι, υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με το Στυλιάρα του Καπάτα ή στο Σανκαρέ. Ναι, βγαίνει. Έχει σηκώσει παίκτες ο προπονητής του Άρη, αλλά αντίστοιχα και ο Νίκος Αναστόπουλος σήκωσε έναν. Αλλά πρόκειται για τον Μάτζιο που δείχνει μια πρόθεση στο μυαλό του Νίκου Αναστόπουλου να αλλάξει κάτι ίσως στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά για την ομάδα του. Τσουκάνης μπήκε με πείσμα στη μονομαχία. Ο Ακώστα είναι πιο γρήγορος από τον Γεωργίου του. Βάλε την κόντρα, πέρασε η μπάλα. Φτάνει στον Ουμπίδες και πάλι Ακώστα. Περιμένει ο Καστίγιο. Η κάθετη για τον Καστίγιο. Στριφογυρίζει. Ψάχνει να βρει χώρο για να σουτάρει. Δεν το κατάφερε. Κλείστηκε στη συνέχεια. Έχασε εδώ μια καλή ευκαιρία. Ο Ουμπίδες, ο οποίος στη συνέχεια παίρνει το φάουλο από τον Γαλανόπουλο. Στο 39 η καλύτερη στιγμή του Άρη μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Με αυτή την παλιά προς τον Καστίγιο που βρέθηκε σε θέση τετατέτ, αλλά για να αποφύγει το Σαξανίδη πήγε πολύ πλάγια. Δείτε ξανά πως ξεδιπλώθηκε η προηγούμενη φάση. Τον έκλεισαν εκεί.
Η αμυντική του Όφη δεν είχε πολλά περιθώρια να δράσει, πήγε πλάγια και εκεί τελείωσε και η ευκαιρία του σε αυτή τη φάση. Ο Μπίδας που στη συνέχεια πήρε το φάουλ είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Περιμένει από τον Στυλιάρα να σφυρίξει. Στυλιάρας ο οποίος ζητάει ηρεμία από όλους όσους έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Όφη. Εκτελεί ο Μπίδας το πρώτο δοκάρι, μπάλα χτυπάει και στο δοκάρι. Κεφαλιά ήταν από τον Παπαζαχαρία, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κάλαζης που απομακρύνει πάνω στον Ακώστα, ο Άρης που πιέζει. Σέντρα από τον Σολτάνη. Ο Σόουζα απομακρύνει. Κεφαλιά επαναφορά της μπάλας από τον Σολτάνη. Ο Κάλαζιτς, ο οποίος απομακρύνει στο 40 το δοκάρι για τον Άρη. Νέτο. Γαλανόπουλος κόβει. Καπάταης πίσω απομάκρυνση της μπάλας από τον Γεωργίου. Μπότορ. Τον σταματάει ο Ακώστα. Παίρνει και το φάουλο από τον αντίπαλό του. Αυτός είναι ο Ούγκρος που έκανε το φάουλο πάνω στον Ακώστα στην προηγούμενη φάση. Εδώ είναι το δοκάρι για τον Άρη. Η κεφαλιά από τον Παπαζαχαρία βρίσκει μπάλα στο δοκάρι. Μετά στο Σαξανίδη. Στο 39 το τατέ του Καστίγιο. Στο 40 το δοκάρι για τον Άρη. Ένα δίλεπτο πίεσης για τους γηπεδούχους που συνεχίζεται. Με τον Άρη να έχει στρατοπεδεύσει στα πέριξ της περιοχής του Όφη και να προσπαθεί να απειλήσει ακόμη περισσότερο. Νέτο, κακή αλλαγή παιχνιδιού πάνω στον Παπουλή. Είναι γρήγορος, είναι όμως με στήριγμα μόνο τον Καπάταη. Είναι πέντε οι παίκτες του Άρη που έχουν γυρίσει. Ο Παπουλής κρατάει και παίζει το ένα εναντίον ενός με τον Σανκαρέ που με τάκλιν απομακρύνει την μπάλα και κερδίζει τη μονομαχία αυτή με τον αντίπαλό του. Σολτάνη πίσω στο Νέτο. Λαζαρίδης από τον Τσουκάνη στον Παπαζαχαρία. Λαζαρίδης για Φατή. Θέλει να βρει τον Σολτάνη στην κίνηση. Δεν είναι καλή η παλιά Σαξανίδης εύκολα. Γαλανόπουλος, Χόρχε Λόπεθ, Καλαϊτζίτς, προβολή από τον Παπαζαχαρία, Ακώστα. Ο Ακώστα, ο οποίος πέρασε από τον Γαλανόπουλο, τον κυνηγάει ο Μπότορ, έκανε τη σέντρα, βρίσκει τον Καστίγιο, στρώνει στον Φατή με το δεξί Σαξανίδης και απομάκρυνση της μπάλας από τον Γεωργίου. Τρίτη καλή στιγμή από το 39 μέχρι το 42. Τρία λεπτά, αντιστρόφως ανάλογα με τον κανόνα παιχνιδιού σε όλο το πρώτο ημίχρονο μέχρι τότε, μέχρι το 39 δηλαδή. Τρία λεπτά που έβγαλαν φάσεις όλες για τον Άρη. Και το τέταρτο του Καστίγιο και το δοκάρι του Παπαζαχαρία και εδώ το σούτ από τον Φατή. Του έστρωσε την μπάλα ο Καστίγιο, ζητώ, καλό σούτ, καλή θέση και του Σαξανίδη. Πάμε στον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Σαξανίδης, ο οποίος για την πολύ καλή απόκρουση πήρε το χειροκρότημα από τον Νίκο Αναστόπουλο λίγο νωρίτερα. Ο Άρης πάντως που συνεχίζει να έχει το πόδι στον Γκάζι, όπως το ξεκίνησε το 39, μία ακόμη σέντρα, στρώνεται και πάλι μπάλα στο Φατί και πάλι με το δεξί, αυτή τη φορά out αφήνει ο Σαξανίδης, τερματοφύλακας στο Όφι. Εδώ είναι ο Φατί με το δεύτερο σερί σουτ στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος πήρε κινήσεις, πήρε προσπάθειες ουσίας από τους παίχτες στην πτέρυγα, κυρίως από τον Ακώστο στα αριστερά. Έβαλε πίεση στην άμυνα του Όφη. Ένας Όφη ο οποίος μέχρι το 39 πάντως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Από το 39 και μετά δοκιμάστηκε σε τρεις φάσεις. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Από τον Γαλανόπουλο στον Πόντορ. Ένα λεπτό έξτρα χρόνου θα προσμετρήσουμε σε λίγο, όταν δηλαδή θα συμπληρώσουμε τα 45, για το πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η υπόδειξη του Στυλιάρα στον τέταρτο. Γαλανόπουλος στο πλάγιο out για τον Όφη.
αφήνει στον Πόντορ. Ο Φατί παίρνει το φάουλ. Γρήγορα εκτελεί ο Λαζαρίδης για τον Νέτο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε ακόμη ένα. Ουμπίδες. Μία ακόμη σέντρα. Η μπάλα που πάει να μπερδέψει τον Σαξανίδη. Έλεγξε την πορεία της και την πέταξε κόρνερ. Εδώ η προσπάθεια από τον Ουμπίδες. Σαξανίδης καλού κακού. Πέταξε την μπάλα κόρνερ. Και ο Ουμπίδες που πηγαίνει στη γωνία για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Εκτελεί ο Αργεντινός, ο Φατί στην κεφαλιά, ο Σολτάνη με τον Καλάιτζιτς, φάουλ του Σολτάνη στον αντίπαλό του, υπόδειξε από τον Στυλιάρα. Εδώ ο Αλγερινός. Σολτάνη ο οποίος είχε να παίξει βασικός αρκετό καιρό μέχρι να τον επιλέξει ο Μασάδο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να κάνει έτσι το πρώτο του 90 λεπτό μετά από τις 28 Δεκεμβρίου. Σολτάνη που είχε μπει για ένα μόλις λεπτό στο Λεβαδιακό Σάρις 18 Γενάρη, ντεπούτο Μασάδο τότε και να παίξει από τότε πολλά λεπτά όμως συμμετοχής για να τα πάρει από τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη. Μπήκαμε στον έξτρα χρόνο για το πρώτο ημίχρονο, χωρίς σκορ πάντα στο Κλεάδης Βικελίδης. Ένα δοκάρι για τον Άρη με τον Παπαζαχαρία, ένα καλό σουτ με τον Φατί που απέκρουσε ο Σαξανίδης. Ο Λόπες μαδεύει τον Καπάταη. Η άμυνα του Άρη που έδιωξε ο Φατί που θέλει να βγάλει γρήγορα για τον Ουμπίδες. Ουμπίδες στα πλάγια, ο Σολτάνης στην κορυφή, ο Καστίγιο έχει γυρίσει πάντως όφι. Κανονικά η σέντρα τώρα από τον Σολτάνη, ο Γεωργίου στην πρώτη κεφαλιά δεν κυνήγησε την μπάλα ο Γαλανόπουλος, ίσως να την προλάβαινε. Ήρθε από πίσω ο Γεωργίου να παίξει με τα εκατοστά. Δευτερόλεπτα μετά τη συμπλήρωση και του ενός λεπτού έξτρα χρόνου για το πρώτο ημίχρονο, ο Άρης έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Ουμπίδες εκτελεί το κόρνερ για τον Άρη. Πηδάνε αρκετοί, διώχνει ο Καπάταης. Αυτή ήταν η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Ο Στυλιάρας που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Μετά από περίπου 46,5 λεπτά παιχνιδιού στο Κλεάδης Βικελίδης δεν άλλαξε το 0-0. Αυτό είναι που σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Δεν έχουμε σκορ. Ο Άρης ο οποίος πάντως από το 39 μέχρι το 42 σε εκείνο το τρίλεπτο είχε τρεις καλές στιγμές. Οι σάριθμες νίκες στα 6 τελευταία παιχνίδια που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες ανεξαρτήτως έδρας. Ο Άρης ο οποίος κερδίσει και στον πρώτο γύρο με γκολ του Γιαννιώτα που τώρα θα έρθει από τον πάγκο. Το προηγούμενο χρονικά εντός έδρας παιχνίδι με γηπεδούχο τον Άρη είχε άλλη μορφή, τουλάχιστον με αυτή που εισπράττουμε μέχρι τώρα. Είχε πολλά γκολ. 4-1 είχαν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Ενώ μιας και είμαστε τώρα στην ισοπαλία, θα πρέπει να πάμε 9 χρόνια πίσω. Μάρτιος και τότε, 16 Μαρτίου. 1-1 εκείνο το αποτέλεσμα. Βέβαια, υπάρχει πάρα πολλής δρόμος ακόμη στο παιχνίδι. Και για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στην προϊστορία με αποτελέσματα, σημεία αναφοράς για τους δύο τα τελευταία χρόνια. Το προηγούμενο χρονικά, το τελευταίο διπλό του Όφη στη Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου του 2003. Ο Όφη τότε με προπονητή το Σκάζνη και στη θέση του τερματοφύλακα βεβαίως ο Σιφάκης που έχει παίξει στον Όφη. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Ο Νέτο με δύο καινούριους παίχτες στην εντεκάδα ο Άρης και με κάποιες διαφορετικές επιμέρους τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάει λοιπόν ο Γιάννης Γιαννιώτας στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Νέρη Καστίγιο και ο καπετάνος δίπλα στον Ρικάρντο Φατί στα αμυντικά χαφ. Πάμε και στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Τρεις είναι οι παίκτες που σήκωσε ο Αναστόπουλος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Σίσιτς, Μάντζιος και Ουκάρ, οι οποίοι ξεκίνησαν να προθερμαίνονται. Από την παρέμβαση του Βάντο στο τακουνάκι του Νέτο, το πλάγιο out για τον Άρη.
Φατί, το γέμισμα. Ψηλότερα όλων ο αρχηγός του Όφη Γεωργίου απομακρύνει. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Τσουκάνης. Καπετάνος Ακώστα κατάλαβε την πρόθεση του Ακώστα. Ο Γαλανόπουλος έκλεισε γρήγορα πάνω στον Τσουκάνη και παραχώρησε το πλάγιο out. Γιαννιώτας. Ακώστα. Τσουκάνης. Έκανε τη σέντρα. Η μπάλα που πήγε πάνω στον Παπουλή αφήνει αυτό στο βάντο. Έκανε κίνηση ο Μπόντορ για να πάρει την μπάση του συμπαίκτη του, αλλά ήταν πολύ μακριά. Ο Καπάταης πιέζει το Σανκαρέ. Βγήκε η προσποίηση από τον αμυντικό του Άρη. Έδωσε στον Νέτο και τώρα Φατί. Καπετάνος για τον Νέτο. Υπόδειξη βοηθού ότι χρησιμοποίησε και το χέρι στο κοντρόλ. Τη δέχεται ο Στυλιάρας. Η επίθεση του Άρη σταματά. Γιαννιώτας θέλει αλλά δεν μπορεί να βρει τον Καστίγιο, η μπάλα περνάει εκτός. Το πλάγιο out είναι για τον Όφη. Ένα ακόμη πλάγιο out αυτή τη φορά για τον Άρη. Ο Όφη που δεν μπόρεσε να κρατήσει κατοχή. Ουμπίδες τώρα μπροστά η μπάλα. Ο Σόουζα σε καλύτερη θέση απομακρύνει σε πλάγιο out. Όφη, ο οποίος εκτός έδρας έχει κερδίσει Πανιόνιο, Δόξα, Λεβαδιακό και Εργοτέλη. Έχει μείνει στην ισοπαλία με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΣ Γιάννινα και ΑΕΚ. Σίγουρα δύσκολες έδρες. Και οι τέσσερις ήττες που έχει σε αυτό το 4-4-4 συντελεστή των αποτελεσμάτων του εκτός έδρας έχασε από Ξάνθη, Παναθηναϊκό, Πανετολικό και Ατρόμητο. Πήρε την μπάλα ο καπετάνος. Θέλει να βγάλει γρήγορα για τον Γιαννιώτα. Ο Βάτο δεν καταφέρνει να απομακρύνει την μπάλα. Ο Γιαννιώτας είναι μόνος ανάμεσα σε τέσσερις. Αυτός θα τελειώσει τη φάση. Σουτ, την μπάλα περνάει out. Στο 49. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος γυρίζει προς τον Καστίγιο που ήταν στην πλάτη του και του ζήτησε την πάσα. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος προτίμησε να τελειώσει. Δείτε ξανά το replay της προηγούμενης φάσης. Τον πίεσε ο Σόουζα. Ακώστα στην κεφαλιά. Γιαννιώτας υπόδειξη για offside. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος ουσιαστικά με φόντο το παιχνίδι των δύο ομάδων στον πρώτο γύρο τότε έπαιρνε τις πρώτες του συμμετοχές. Με τον Άρη είχε κάνει τεμπούτο στην κατηγορία στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο παιχνίδι που είχε παίξει με προπονητή τον Πρόμπιερ τότε ο Άρης. Είχε πετύχει και τον γκολ που έδωσε στη νίκη στους κίτρινους στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Ηράκλειο που ήταν και το πρώτο διπλό του Άρη στο πρωτάθλημα. Καπετάνος για τον Καστίγιο με αντίπαλο τον Βάντο. Βάντο που είχε Σολτάνη στο πρώτο μέρος. Πήγε καλά ο αριστερός μπακ του Όφη. Ο Σολτάνη έγινε αλλαγή. Τώρα ο Βάντο θα έχει Καστίγιο από την πλευρά του. Φατί. Διώχνει ο Γεωργίου, κατεβάζει την μπάλα ο Ζόρντι Λόπεθ, Καπάταης. Χόρχε Λόπεθ αφήνει στον Μπόντορ. Παπουλής. Θέλει να βρει, χωρίς όμως επιτυχία, τον Ζόρντι Λόπεθ. Ακώστα πιέζει ο Γαλανόπουλος, Τσουκάνης προλαβαίνει, γυρίζει πίσω στο Λαζαρίδη. Νέτο. Καστίγιο. Αλλάζει με τον Νέτο. Καπετάνος. Ουμπίδες. Σέντρα χαμηλά. Διώχνει ο Καλάιζιτς. Ο Λόπεθ για τον Παπουλή. Και πάλι Καλάιζιτς.
Γαλανόπουλος. Λαζαρίδης με το κεφάλι. Κεφαλιά πάσα στον Φατή. Τσουκάνης για το Γιαννιώτα. Αφήνει ο ένας για τον άλλον. Ασυνονησία Κώστα Τσουκάνη. Ο Γεωργίου αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Παπουλής. Λόπεθ. Καλαζίτς πίσω στον Σόουζα. Ο Μπόντορ αλλάζει με τον Λόπεθ. Παπουλής, Μπόντορ, ο Τσουκάνης, το λάθος, η μπάλα στον Καπάταη, οι κόντρες πάνω στον Σακαρέ, φάση πάντως ως μη γεννόμενη, γιατί στο βάθος υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Εδώ ο Σακαρέ θέλει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να έχει σταματήσει η μπάλα, γι' αυτό γυρίζει πίσω τη φάση ως Τηλιάρας. Ξανά η προηγούμενη φάση, η μπάλα που φτάνει στον Καπάταη και η υπόδειξη από τον βοηθό για offside. Γεωργίου που παραχωρεί το πλάγιό του σε αυτή τη μονομαχία με τον Γιαννιώτα. Ο Ευγένης Δαδαλιάρας μας είχε πει πριν για τους τρεις παίκτες που σήκωσε ο Νίκος Αναστόπουλος. Νάτι εδώ, μπροστά ο Μάτζιος με τον Σίσιτς. Τρίτος παρέας ο Κάρ. Ακώστα έφερε την μπάλα στα αριστερό και έκανε τη σέντρα. Πέρασε από όλους για να πάει απέναντι. Εκεί που ο Μπόντορ διατηρεί την κατοχή, δίνει στον Καπάταη με το τακουνάκι. Ο Τσουκάνης έκοψε. Ο Ουμπίδες τρυφογυρίζει. Καλή τεχνική από τον Αργεντίνο. Κράτημα της μπάλας αφήνει στον Καπετάνο. Κόβει ο Λόπεθ την παλιά του Καπετάνου για το Γιαννιώτα. Παπουλής. Κάτι πάει να γίνει πάντως με το ρυθμό του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγο έχουν ζωηρέψει τα πράγματα. Φάουλ τώρα. Δίνει ο Στυλιάρας πάνω στον Παπουλή. Καθώς πηγαίνουμε προς τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο. Καλαϊτζίτς για τον Γαλανόπουλο. Ζόρντι Λόπεθ για τον Καλαϊτζίτς. Λάθος από τον Γεωργίου πάνω στον Ακώστα. Ουμπίδες αυτή την ώρα Αργοτέλης με γκολ του Λεάλ προηγείται της Κέρκυρας 1-0. Το γκολ του Λεάλ στο 57. Η άλλη κριτική ομάδα την ίδια ώρα παίζει στο Πακρίτη. Με αντίπαλο την Κέρκυρα, ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι... Όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά όσο περνάνε οι αγώνες και πλησιάζουμε προς το τέλος. Οι ομάδες οι οποίες προσπαθούν να γεμίσουν το σακούλι, να φτάσουν στους στόχους που έχουν βάλει. Παλιά του Νέτο δυνατή, καλύπτει εύκολα ο Σόουζα, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός παρά την πίεση του Μπίδες. Ο Μπίδες εκτός από τα δύο γκολ που έχει πετύχει με τον Άρη είναι και ο πρώτος του παίκτη σε ασίστ. Από τα πόδια του περνάει πάρα πολλές φορές η μπάλα όταν ο Άρης εκδηλώνει επιθέσεις. Είναι αυτός που έχει τα περισσότερα γεμίσματα προς τα αντίπαλα καρέ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη του Άρη, όχι συνολικά σε ατομική στατιστική. Χόρχε Λόπεθ πίσω στον Γεωργίου, ακόμη πιο πίσω στον Σαξανίδη. Τσουκάνης κεφαλιά στον αέρα, ο Ακώστα προλαβαίνει ο Γαλανόπουλος. Ο Γαλανόπουλος με τις περισσότερες συμμετοχές 22 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον Χόρχε Λόπεθ. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Πέρασε η μπάλα, όχι ο παίχτης, φάουλ και κίτρινη κάρτα από τον Στυλιάρα.
Εκτός του Παπουλή, όλοι οι υπόλοιποι το φιλοξενούμενου σε ρόλο αμυνόμενου σε αυτή τη φάση. Εκτελεί το φάλο ο Μπίδες. Εύκολο το έργο του Σαξανίδη. Θέλει να παίξει γρήγορα, να βρει τον Μπόντορ. Κατάλαβε την πρόθεσή του ο Νέτο. Βγήκε και έκοψε. Το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Ο Νέτο που περιμένει, αλλά προς τα μπροστά δεν έχει επιλογές. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σανκαρέ. Τώρα Λαζαρίδης. Ο Βάντο δυνατά στον αέρα κερδίζει το Γιαννιώτα. Πάμε στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Ο Βαγγέλη Μάντζιο κάλεσε κοντά τον Αναστόπουλο. Προφανώς θα του δώσει εντολή για να περάσει το παιχνίδι. Θα το δούμε. Την ίδια ώρα μια δυνατή μονομαχία Γιαννιώτα και Βάντο. Και κίτρινη κάρτα στον Γιαννιώτα, τον εισελθόντα στο παιχνίδι. Αλλαγή μία από τις δύο του Μασάδο στο δεύτερο ημίχρονο. Από μία κίτρινη στις δύο ομάδες. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Που κόστησε και την κίτρινη κάρτα στον επιθετικό του Άρη. Δευτερόλεπτα πριν είχε δει κίτρινη ο Χόρχε Λόπεθ για τον Όφη. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους, ο Μπόντερ για λίγο έξω Βάντο, το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, μέχρι να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Φάουλ τώρα του Καπάτα, Ηλίου Στυλιάρα, πάνω στο Νέτο. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Εντολή του Μασάδο στον Ουμπίδες να έχει το νου του στη δεξιά πτέρυγα, δεδομένου πως ο Καστίγιο συνεχώς πάει δίπλα στον Γιαννιώτα, παίζοντας πια με δύο κυνηγούς ο Άρης. Επομένως, για να μην μένει ακάλυπτη η δεξιά πτέρυγα, έχει πει στον Ουμπίδες να την καλύπτει για να μην μένει κενή εκεί η πλευρά μόνο με τον Νέτο. Πάμε και στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Λίγο πριν μας είπε ότι ο Αναστόπουλος ετοιμάζει Μάτζιο, ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιο τη θέση θα πάρει. Του Λεωνίδα Καπάντα ήδη τη θέση θα πάρει Γιάννη. Ο Βαγγέλης Μάντζιος, ο οποίος είναι έτοιμος και παίρνει τις τελευταίες εντολές από τον Νίκο Αναστόπουλο. Σε λίγα λεπτά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα περάσει το παιχνίδι. Διώχνει ο Καλαϊτζίτς. Ο Τσουκάνη σε καλύτερη θέση από τον Λόπεθ. Βρίσκει τον Ακώστα. Ο Ακώστα αλλάζει παιχνίδι για τον Ομπίδες. Έχει και το Γιαννιώτα κοντά του. Είναι γεμάτη και η περιοχή με τρεις παίχτες του Άρη. Έκανε τη σέντρα. Διώχνει ο Καλαϊτζίτς. Πολύ ουσιαστική, αν και αθόρυβη. Όπως συμβαίνει συνήθως με τους περισσότερους αμυντικούς χαφ. Η δουλειά του Καλαϊτζίτς μέχρι τώρα στο παιχνίδι του Όφη. Γεωργίου. Μπόντορ. Έκανε κίνηση ο Λόπεθ. Αυτόν σημαδεύει ο Μπόντορ. Βγαίνει ο Βελίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Φατί για τον Γιαννιώτα. Ξεκινάει από εκεί μια προσπάθεια, αλλά με το που πήγε να αποφύγει τον Μπόντορ, πήρε το φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του Στυλιάρα. Καστίγιο, καπετάνος. Φατί. Νέτο. Ουμπίδες. Γιαννιώτας τώρα με τον Βάντο. Ένα ακόμη φάουλ. Η υπόδειξη από το βοηθό τη δέχεται ο Στυλιάρας. Γιαννιώτας με δύο γκολ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και τα δύο εκτός έδρας. Εκτός από εκείνο στο Ηράκλειο είναι και το γκολ της Λιβαδιάς, το ντεμπούτο του Μασάδο στον πάγκο του Άρη. Διακοπή στο παιχνίδι. Εδώ θα γίνει και η αλλαγή. Η πρώτη του Νίκο Αναστόπουλου, η πρώτη για τον Όφη. Περνάει εκτός ο Καπάταης, ο οποίος δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου για τα ποδίδι και μπαίνει στην θέση του ο Μάτζιος. Μάτζιος που επιστρέφει στη δράση μετά από τα τέλη Ιανουαρίου, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό του. Καπετάνος εκτελεί αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο, η μπάλα πέρασε, είναι κόρνερ. Πρέπει να βρει και τελευταία στο Σόουζα. Σανκαρέ που όπως και ο Λαζαρίδης, οι δύο από το κέντρο της άμυνας προωθούνται. Ξανά η εκτέλεση φάουλ από τον καπετάνο, η μπάλα που περνάει εκτός. Κόρνερ για τον Άρη με τον Ουμπίδες.
Σαξανίδης με τις γροθιές μακριά, Ακώστα. Τάκλιν από τον Καλάιζιτς, υπάρχει φαλ και μία ακόμη κίτρινη κάρτα. Ένα ακόμη φαλ που κερδίζει ο Γιαννιώτας. Κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Ξανά η προηγούμενη φάση. Η προβολή από τον Καλάιτζη στο φάουλ και η κίτρινη κάρτα στον παίχτη του Όφη. Πάλι από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Άρης αυτό το φάουλ. Σε σχέση με το προηγούμενο δευτερόλεπτα πριν, η μπάλα έχει στεθεί λίγο πιο κοντά προς την περιοχή του Όφη. Γυρίζει και ο Μάτσιος να βοηθήσει την άμυνά του. Μπροστά και ο Σανκαρέ με το Λαζαρίδη. Δίνει ύψος σε αυτή τη φάση και ο Φατή. Γενικός κόσμος πολλής. Εκτελεί το φάουλ ο Μπίδες. Αυτός που διώχνει είναι ο Μπόντορ. Τώρα Ζόρντι Λόπεθ. Η κάθετη για τον Παπουλή. Παπουλής ο οποίος ανοίγει για τον Χόρχε Λόπεθ. Χόρχε Λόπεθ που κάνει τη σέντρα. Ο Νέτο σε πρώτο χρόνο και ο Γιαννιώτας που γύρισε πίσω για να βοηθήσει. Διώχνουν τον κίνδυνο. Η μπάλα περνάει εκτός. Διώχνουν τον κίνδυνο για τον Άρη. Ο Όφη που βγήκε πολύ γρήγορα σε αυτή την αντεπίθεση. Ωραίο ήταν το άνοιγμα του Παπουλή προς τον Χόρχε Λόπεθ. Στη συνέχεια οι αμυνόμενοι των γηπεδούχων είχαν απάντηση. Τσουκάνης αλλάζει με τον Λαζαρίδη. Φατή. Σανκαρέ. Κόβει ο Παπουλής. Συνεργάζεται με τον Καλάιζιτς. Το άνοιγμα που δεν βγαίνει για τον Ζόρντι Λόπεθ και ο Τσουκάνης ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Ουμπίδες. Η ταυτόχρονη παρουσία στην εντεκάδα του Όφη Μάτζιου και Παπουλή, των δύο πρώτων του σκόρερ δηλαδή, δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο μέχρι τώρα στη σεζόν για την κριτική ομάδα. Λόγω των προβλημάτων είτε του ενός είτε του άλλου δεν μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει ο Νίκος Αναστόπουλος. Πολλές φορές μαζί. Εδώ η μονομαχία του Γιαννιώτα με τον Βάντο, το φάουλ που κερδίζει ο Γιαννιώτας. Ένα ακόμη φάουλ για τον Άρη, περιφερειακά. Διαιτητής που δείχνει στον καπετάνο που είναι πάνω στη στημένη μπάλα ότι θα πρέπει να περιμένει δικό του σφύριγμα. Βάζει τώρα το τείχος στη σωστή απόσταση από τη στημένη μπάλα ο διαιτητής. Μόνο ο Χόρχε Λόπεθ, τώρα πάει και ο Παπουλής στο τείχος για τον Όφη. Καπετάνος εκτελεί και πάλι με πολυφάλτσο. Ο Μπόντορ είναι εκεί που πρέπει για να διώξει. Ψύχρεμα ο Χόρχε Λόπεθ συνεργάζεται με τον Ούγκρο, απομακρύνει αυτό την μπάλα σε ένα σημείο που προσπαθεί να προλάβει ο Ζόρντι Λόπεθ, χωρίς όμως να καταφέρει κάτι. Το πλάγιο του πάντως είναι για τον Όφη. Σόουζα. Πίσω στον Σαξανίδη που αφήνει στο Γεωργίου. Γαλανόπουλος, φάουλ από τον Τσουκάνη πάνω στον Ζόρντι Λόπεθ και κίτρινη κάρτα στον αριστερό μπακ του Άρη. Εδώ ο Τσουκάνης. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνο. Για μια τρίτη και τελευταία αλλαγή ετοιμάζεται ο Μανουέλ Μασάδο. Ο Σάκης Κανούλας, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας K20 του Άρη, της ομάδας νέων δηλαδή, ετοιμάζεται, αλλάζει για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λόπεθ, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, έχει μπει και το ιατρικό team της κριτικής ομάδας προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Νίκος Αναστόπουλος περιμένει και αυτός όρθιος την κατάσταση στην οποία είναι ο παίχτης του, αν θα πρέπει να προβεί σε κάποιες
σε κάποια κίνηση από τον πάγκο. Πώς μας ενημερώνει πάντως ο Ευγένης Δανταλιάρας, ήδη έχει προσθεθεί στους παίχτες που κάνουν προθέρμανση για τον Όφη ο Βερόν, δηλαδή μετά την είσοδο του Μάτζιου στο παιχνίδι. Πήγε ο Βερόν, ξεκίνησε προθέρμανση. Με τον προπονητή του Όφη να περιμένει τα νεότερα από το μέτωπο Λόπεθ, από το τι γίνεται εκεί με τον παίχτη του. Εκτελεί το φάουλο Γεωργίου. Σανκαρέ, ψηλότερα όλων, ο Φατί αφήνει στον έτο, πάμε στον Ευγένη Δανταλιάρα. Τον Ουκάρ κάλεσε κοντά τον Νίκο Αναστόπουλος. Θα δούμε σε λίγο αν τον ετοιμάζει για, το, για να τον περάσει ως δεύτερη αλλαγή. Πάμε και στον Παναγιώτη Στεφάνου που μας είπε πριν για επικείμενη είσοδο Κανούλα στο παιχνίδι. Και αυτός που θα βγει θα είναι ο Νέρη Καστίγιο με την πρώτη ευκαιρία. Δευτερόλεπτα πριν ο Γιαννιώτας κέρδισε ένα ακόμη φάουλ. Ο Γιαννιώτας παίρνει το ένα φάουλ μετά το άλλο με την είσοδο του στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπίδες που κάνει τη σέντρα. Δεν βγαίνει ο Σαξανίδης. Καπετάνος στο σουτ. Την μπάλα πολύ κοντά από το αριστερό δοκάρι του Σαξανίδη. Out. Στο 68. Καπετάνος έχει εμπιστοσύνη στο αριστερό του πόδι. Σε πρώτο χρόνο έκανε το σουτ χωρίς να σκάσει η μπάλα κάτω. Και έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά από αυτή που κάλυπτε ο Σαξανίδης. Καλό ήταν το σουτ. Η μπάλα πέρασε out. Γιαννιώτας αλλάζει με τον Ουμπίδες. Έχουμε νεότερα από Ζόρντι Λόπεθ. Πάμε στον Ευγένη Δανταλιάρα. Σε λίγο θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα δώσει τη θέση του στον Ουκάρ. Δεν μπορεί να συνεχίσει μετά την μονομαχία που είχε με τον Τσουκάνη. Εκτός αν δεν είναι ο λόγος της αλλαγής ο τραυματισμός. Ας δούμε τη φάση. Χόρχε Λόπεθ για τον Παπουλή. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Η επίθεση του σταματά. Και ο Παπουλής θα πάρει την κίτρινη κάρτα από τον Στυλιάρα γιατί η εκτίμηση του διαιτητή είναι ότι συνέχισε τη φάση μετά το σφύριγμα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η παλιά προς τον Παπουλή. Η υπόδειξη στο βάθος για offside από τη βοηθό. Εδώ είναι ο Παπουλής που είδε την κίτρινη κάρτα από τον Στυλιάρα. Την ίδια στιγμή η αλλαγή για τον Άρη, η τρίτη. Στο 69 κλείνει τις αλλαγές στο Μασάδο. Είχε κάνει δύο μαζί με την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα κάνει και την τρίτη έξω ο Καστίγιο. Μέσα ο Κανούλας. Κανούλας που ξεκινάει πια να γράφει αυτός χιλιόμετρα στο δικό του κοντέρ. Με αυτή την είσοδο στο παιχνίδι, επιλογή του Μασάδο και η αλλαγή για τον Όφη. Η δεύτερη από τον Νίκο Αναστόπουλο. Θα περάσει έξω ο Ζόρντι Λόπεθ και θα μπει στη θέση του ο Κεντά Λουκάρ. Να το σέντα, με το 10 στη φανέλα. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Και πάει τώρα δεξιά ο Γιαννιώτας, στην κορυφή ο Σάκης Κανούλας. Φατί για τον Νέτο. Εδώ ο Γιαννιώτας. Φατί, καπετάνος. Άφησε την μπάλα, πέρασε στον Λαζαρίδη. Λίγο πριν έκανε την αλλαγή του ο Αναστόπουλος στη δεύτερη, που μπήκε ο Κάρ στη θέση του Ζόρντι Λόπεθ. Αρχικά είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι ενδεχομένως να ήταν λόγω τραυματισμού. Ο Ζόρντι Λόπεθ πάντως ευγαίνει. Είχε μπει μετά τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε κανονικά. Πολύ σωστά και κανονικά περπάτησε και μέχρι τον πάγκο. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει δηλαδή κάποιο πρόβλημα. Και από ό,τι μας λένε και οι άνθρωποι από τον πάγκο του Όφη, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Η αλλαγή θα γινόταν μάλλον έτσι κι αλλιώς. Διότι φαινόταν ότι το είχε κατά νου ο Νίκος Αναστόπουλος να περάσει τον Ουκάρ στο παιχνίδι κοντά σε αυτό το χρονικό σημείο στη θέση του Ζόρντι Λόπεθ. Θα πάει ο Χόρχε Λόπεθ στην δεξιά πλευρά και ο Ουκάρ, ο οποίος μπήκε στην εντεκάδα του Όφη, θα πάρει ένα ρόλο επιτελικού μέσου για τους φιλοξενούμενους. Γιαννιώτας, ο Βάντο, ο οποίος ξεκίνησε με προσωπικό αντίπαλο Σολτάνη,
Στη συνέχεια υποδέχτηκε Καστίγιο. Τώρα θα έχει περισσότερες μονομαχίες με τον Γιαννιώτα. Παπουλής. Κρατάει την μπάλα. Έκανε κίνηση ο Χόρχε Λόπεθ. Αλλού περίμενε την πάσα του συμπαίκτη του. Αλλού πήγε και ο Βελίδης. Είχε εύκολο έργο. Γρήγορα τώρα ο Χόρχε Λόπεθ, ο οποίος από τα δεξιά ξεκίνησε διαγώνια κίνηση. Γι' αυτό και έχει χώρο ο Τσουκάνης εκεί. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Άρη Γιαννιώτας. Πάει στο ένα εναντίον ενός με τον Φάντο. Έφερε την μπάλα στα αριστερό. Δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει ο Σαξανίδης. Την ακούμπησε η μπάλα, πέρασε εκτός, είναι κόρνερ. Ξανά η προηγούμενη φάση, το σούτ από τον Γιαννιώτα. Κόρνερ για τον Άρη με τον καπετάνο στο πρώτο δοκάρι. Άτσαλη απομάκρυση. Απομάκρυση πάντως από τον Βάντο. Ένα ακόμη κόρνερ, δεύτερο στη σειρά για τους γηπεδούχους, που σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο έχουν μεγαλύτερη διάθεση από ότι στο πρώτο. Ο Όφη πάντως παραμένει πολύ καλά οργανωμένος αμυντικά. Ο Νέτο, πολύ καλή σέντρα. Λαζαρίδης, η κεφάλια γκολ. Ανοίγει το σκορ στο Κλειάδης Βικελίδης. Με σκόρερ και πάλι τον Νίκο Λαζαρίδη, όπως και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι και τώρα, στο 73, ο Νίκος Λαζαρίδης με το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα κάνει το 1-0. Ο Άρης, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είχε περισσότερη διάθεση να ψάξει ένα γκολ, μπορεί να μην δημιούργησε πάρα πολλές επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Όφη. Εδώ δείτε πόσο ωραία είναι η σέντρα για τον Λαζαρίδη. Από τον Νέτο έφερε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε και την κίνηση ο Σανκαρέ, τράβηξε αντίπαλο. Άνοιξε ο χώρος για τον Λαζαρίδη που δεν αστόχησε. Έκανε το 1-0. Ο Άρης, ο οποίος με το να κρατάει ψηλά την πίεση φάνηκε να κουράζει σε ό,τι αφορά επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης στην άμυνα του Όφη. Και στο 73 παίρνει τον γκολ με τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης, ο οποίος φέρνει τον Άρη μπροστά στο σκορ. Μία σέντρα από τον Γιαννιώτα, πέρασε η μπάλα στον καπετάνο. Έκανε το σούτ. Η μπάλα περνάει out. Πάμε για τις αντιδράσεις. Πρώτα από τον Μανουέλ Μασάδο, ενώ ξαναβλέπουμε μια άλλη οπτική γωνία. Το 1-0 με σκόρερ τον Νίκο Λαζαρίδη. Ικανοποίηση ασφαλώς στον Μανουέλ Μασάδο για αυτό το 1-0 από τον Νίκο Λαζαρίδη και τα πρώτα χειροκροτήματα από τον Πορτογάλο τεχνικό από τότε που ξεκίνησε η αναμέτρηση. Πάμε και στον Ευγένη Δαδαλιάρα. Πρώτη αντίδραση από τον Νίκο Αναστόπουλο, απογοήτευση. Δεύτερη αντίδραση, να δώσει οδηγίες για να ανεβάσουν την πίεση πλέον οι παίκτες του Όφη υψηλότερα. Και τρίτη αντίδραση, να καλέσει κοντά του τον Μύρνε Σίσιτς, ο οποίος τον βλέπω να ετοιμάζεται για να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιθετική γραμμή της κριτικής ομάδας. Κανούλας με τον Ακώστα. Έκανε τη σέντρα ο Ακώστα. Ο Βάντο χωρίς πίεση γυρίζει στον Σαξανίδη. Σαξανίδης που βρίσκει τον Μάτζιο. Παπουλής. Λαζαρίδης, καπετάνος, κράτησε την μπάλα ανάμεσα σε δύο, πέρασε και τρίτο, παίζει τώρα με τον Ακώστα. Καπετάνος. Εδώ άνοιξε την μπάλα, τον έκοψε ο Ουκάρ. Ο Ουκάρ κράτησε ωραία, αποφεύγοντας τον Ουμπίδες. Λάθος από τον Πόντορ, η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον Παπουλή. Πήρε ο Νέτο που προωθείται. Κάνει το δεξί με φάλτσο, η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από την εστία του Σαξανίδη, out. Εδώ είναι ο Νέτο. Λαζαρίδης του χρωστά ένα ευχαριστώ για τη σέντρα στο 73 στη φάση του 1-0.
Εδώ ναι, το οποίο τελείωσε ο ίδιος την προηγούμενη φάση. Πάμε στον Ευγέννη Ταλιάρα. Και ο Ετέρος Λόπεθ θα φύγει από το παιχνίδι, ο Ζόρντι Λόπεθ, για να δώσει την θέση του στον Μίρνε Σίσιτς, που σημαίνει ότι δυναμώνει η επιθετική γραμμή της ομάδας και ο Όφης αυτά τα τελευταία 15 λεπτά στην καθυστερήση θα προσπαθήσει να τα δώσει όλα για να φτάσει τουλάχιστον στην ισοπαλία. Μάτζιος που υπό πίεση προσπαθεί να κάνει κάτι καλό, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Ο Μπίδας που παίρνει το φάουλ από τον Πόντορ. Αρκετή ένταση τώρα μέσα στο γήπεδο με τους παίχτες των δύο ομάδων να φωνάζουν ο ένας τον άλλον και καμιά φορά και όλοι μαζί προς το διαιτητή. Όπως και να έχει, μια κίτρινη βγήκε από το τσεπάκι του Στυλιάρα προς τον Βάντο. Εδώ είναι ο αριστερός μπακ του Όφη. Ξανά η προηγούμενη φάση που είχε σαν αλυσίδα κρίκους δυνατών μονομαχιών. Αυτή ήταν η τελευταία. Φάουλ για τον Άριο, ναι, το αφήνει στον Φατί. Μπάλα που έφτασε στον Βελίδη. Μπόντορ. Ουκάρ. Γαλανόπουλος. Και πάλι Ουκάρ. Παπουλής. Γαλανόπουλος έκανε την προσποίηση στον Ακώστα. Η σέντρα πάνω στον Τσουκάνη, το πλάγιο για τον Όφη. Σε δευτερόλεπτα ο Μίρνες Σίσιτς μέσα έχει ήδη πάρει θέση εκεί κοντά στον τέταρτο για να μπει ως αλλαγή. Πέρασε η μπάλα, έφτασε στον Σόουζα. Είναι παίχτης του Όφη κάτω, πρέπει να είναι ο Καλάιτζιτς. Εδώ τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο. Καλάιτζιτς, ο οποίος σηκώθηκε στον αέρα για να διεκδικήσει την μπάλα δευτερόλεπτα πριν, έπεσε άτσαλα στο γήπεδο. Το 1-0 πάντα χωρίζει τις δύο ομάδες από την εξαιρετική σέντρα του Νέτο στο 73. Συστημένη στον Λαζαρίδη, κεφαλιά από τον αρχηγό του Άρη, 1-0. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν μπορούσε να έχει καμία αντίδραση ο Σαξανίδης. Πάμε στον Ευγέννη Ταλιάρα. Η αλλαγή δεν έγινε ενώ ήταν έτοιμη να γίνει, γιατί είναι ο Καλάιτζιτς πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και η εντολή από τον πάγκο του Όφη είναι να περιμένει ο τέταρτος διαιτητής να δούνε καταρχήν όλοι αν μπορεί να συνεχίσει ο Καλάιτζιτς και στη συνέχεια θα αποφασίσουν οριστικά αν βγει αυτός από το παιχνίδι ή ο Ζόρντι Λόπεθ όπως έχει αποφασιστεί αρχικά. Προς το παρόν Όφη με 10. Καλάιτζιτς πάντως φαίνεται εξ αποστάσεως από το πλάνο να μην έχει κάποιο πρόβλημα και σε λίγο να περάσει το παιχνίδι. Αλλάζει ο Σαξανίδης με τον Γεωργίου. Βάντο. Μπόντορ. Μάτζιος. Ανέβηκε ο Βάντο, σταμάτησε στον Φατί. Η μπάλα εκτός, το πλάγιο out είναι για τον Όφη. Όρθιοι δύο προπονητές, έτοιμος και ο Σίσιτς για να περάσει στο παιχνίδι. Βγαίνει έξω ο Χόρχε Λόπεθ. Το βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Κλείνει και ο Νίκος Αναστόπουλος το 80 της αλλαγές του. Η τρίτη είναι αυτή. Η είσοδος του Μίρνε Σίσιτς ή δεν θα βγει ο Χόρχε Λόπεθ. Ήτανε να βγει. Άλλαξε επί του πιεστηρίου, να το πούμε έτσι, ο Νίκος Αναστόπουλος την αλλαγή του. Αυτό που δεν άλλαξε με τίποτα είναι η είσοδος του Σίσιτς. Αυτός ούτως ή άλλως, όπως και να έχει, θα έμπαινε στο παιχνίδι. Βγήκε έξω ο Μπόντορ. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει μέσα στο γήπεδο και τους τρεις πρώτους σκόρερ του. Ξεκίνησε μόνο ο Παπουλής με τα 5 γκολ. Στη συνέχεια προσθέθηκε ο Μάτζιος από τον πάγκο με 5 γκολ. Τώρα μπαίνει και ο Σίσιτς με τα 4. Στην προσπάθεια που κάνει ο Νίκος Αναστόπουλος, σαν Όφη πάντως που μέχρι στιγμής μετά τον γκολ δεν έγινε πιο επιθετικός. Όπως δεν ήταν αρκετά επιθετικός προς και περισσότερο την άμυνά του και στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού μέχρι τώρα. Ο Άρης, ο οποίος είναι μπροστά. Ο Νέτο με τον Γιαννιώτα. Θέλουν να βγάλουν μια συνεργασία. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος θέλει να περάσει από τον Ουκάρ. Παιχνίδι που συνεχίζεται κανονικά. Είναι η υπόδειξη από τον Στυλιάρα. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου.
Έχει πάρει εντολή ο πιστοχώρηση ο Ρίκη Φατή. Θα παίζει μπροστά από Λαζαρίδη και Σανκαρέ, τα δύο στόπερ δηλαδή. Και ουσιαστικά ο σχηματισμό του Άρη μεταβάλλεται τώρα σε 4-1-4-1 σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τα μετόπισθεν ο Μανουέλ Μασάδο. Πάμε και στον Ευγέννη Δαδαλιάρα. Ναι, εμεί βλέπουμε τα πολλά λάθη που έχει το παιχνίδι. 57 λάθη για του γηπεδούχου, 54 για του φιλοξενούμενου. Ναι, Ευγέννη. Με την είσοδο του Σίσιτ στο παιχνίδι, ο Σλοβαίνο πήγε αριστερά. Ο Παπουλής άλλαξε πτέρυγα από την αριστερή πλευρά, πήγε δεξιά, ενώ ο Ουκάρ πήγε στη θέση του Μπόντορ. Όπως είπες και εσύ, τελευταία κυριολεκτικά στιγμή αποφασίστηκε να φύγει από το παιχνίδι. Ούτε Κάλαϊτζιτς, ούτε Χόρχε Λόπεθ έξω από το παιχνίδι. Μέσα τελικά ο Σίσιτς στη θέση του Μπόντορ. Γιαννιώτας με τον Ουκάρ. Κρατάει ο παίκτης του Όφη. Καλάιτζιτς για τον Χόρχε Λόπεθ. Πάνω στο νέτο, πλάγιο άτου για τους φιλοξενούμενους. Βάντο. Καπετάνος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς τον Κανούλα. Προσπάθεια τώρα του Όφη να βγει μπροστά. Είναι ο Παπουλής, ανεβαίνει ο Μάτζιος, τραβάει παίκτες ο Παπουλής, να αυτός θα τελειώσει τη φάση. Καλού κακού πέφτει ο Βελίδης γιατί η μπάλα πήγαινε έξω. Στο 82. Με τον Παπουλή να τα λέει με τον Μάτζιο για την προηγούμενη φάση. Ήταν και ο Σίσιτς εκεί. Δείτε ξανά. Με το αριστερό το τελείωμα της φάσης από τον Παπουλή. Την ίδια στιγμή που ο Χόρχε Λόπεθ έκανε κάθετη κίνηση. Σίσιτς. Αλλάζει με τον Χόρχε Λόπεθ, πίεσε ο Γιαννιώτας, πήρε και μπάλα και φάουλ. Τώρα είναι η σειρά των παιχτών του Άρη να μην βιάζονται. Μετά το 1-0 του 73 δηλαδή. Φατή. Ο Γεωργίου, καπετάνος, με τα φάλτσα δέρης Καρεσούτ, πάει σε μία σέντρα, η προβολή από τον Γαλανόπουλο, άπλωσε όλο το κορμί του για να προλάβει την μπάλα, τα κατάφερε, την έστειλε κόρνερ. Μπουμπίδες είναι αυτός που πηγαίνει προς την γωνία για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Και πάλι αρκετός κόσμος στην περιοχή του Σαξανίδη. Ουμπίδες εκτελεί με πολύ φάλτσο, Σαξανίδης ελέγχει, μπλοκάρει την μπάλα. Φατή δεν μπόρεσε ο Σίσιτς. Ανοιχτό κοντρόλ με Ακώστα να διεκδικεί την μπάλα. Ο Σίσιτς κράτησε. Πήρε και το φάουλ από τον Ακώστα, κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Άρη. Σε αυτό το διάστημα τελευταίων παιχνιδιών που ο Καστίγιο για τον Άρη είναι μακριά από τα γκολ και τα γκολ η αλήθεια για τους κίτρινους έρχονται με μεγαλύτερη δυσκολία. Ο Άρης έχει πετύχει 3 γκολ σε αυτά το σημερινό 5ο παιχνίδι και από αυτά τα 3 τα 2 είναι του Λαζαρίδη. Λαζαρίδης τώρα εδώ με την πίεση εκ του μακρόθε πάντως από τον Χόρχε Λόπεθ πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Ο Γαλανόπουλος περιμένει μία μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μετά από μια έτσι περιπέτεια δευτερολέπτων, ο Γαλανόπουλος εκτελεί αυτό το πλάγιο out. Τσουκάνης. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Όφη. Γαλανόπουλος και τρίτος στη σειρά από την παρέμβαση του Ακώστα. Και πάλι ο Γαλανόπουλος στη γραμμή. Παπουλής. Έτρεξε να τον κλείσει ο Λαζαρίδης. Κόρνερ για τον Όφη.
στο 86. Τώρα είναι η σειρά των φιλοξενούμενων να κατεβάσουν τα ψηλά κορμιά της άμυνας, τον Γεωργίου και τον Σόουζα. Για αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει όφη. Το κόρνερ που εκτελέστηκε ο Λαζαρίδης με το κεφάλι απομάκρυνε. Τρέχει ο Χόρχε Λόπεθ να προλάβει την μπάλα, μη βγει αυτή εκτός. Ο Γαλανόπουλος ένα ακόμη γέμισμα. Ο Βάντο αφήνει ο Φατί για το Σανκαρέ. Φάουλ του Μάτσιου, λέει ο Στυλιάρας, αυτή τη μονομαχία με το Σανκαρέ. Σανκαρέ που έπεσε άσχημα και δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Στυλιάρας καλεί εσπευσμένος τους ανθρώπους από τον πάγκο του Άρη, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Άρης που προηγείται από το 73 με τον γκολ του Λαζαρίδη, να μην δεν έχει εισπράξει την αλλαγή διάθεσης που είχε στο δεύτερο ημίχρονο. Άφησε πίσω ένα οχελικό πρώτο μέρος. Χωρίς να πιάσει βεβαίως εξαιρετική απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ήταν σίγουρα καλύτερος από τον εαυτό τον δικό του στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πίεσε ψηλά, κέρδισε αρκετά φάουλ, κυρίως με τον Γιαννιώτα, περιφερειακά. Κουβάλισε τις μπάλες και τον κίνδυνο στα καρέ του Σαξανίδη μέχρι τον γκολ του 73. Από τη σέντρα του Νέτο και την κεφαλιά του Λαζαρίδη. Εδώ είναι ο Νέτο και πάλι με τον Γιαννιώτα. Πάρα πολύ από τα δεξιά προσπαθεί να δουλέψει ο Άρης στο δεύτερο μικρό. Νέτο που πέρασε. Έμεινε κάτω, Στυλιάρας λέει να συνεχιστεί κανονικά. Ο Σανκαρέ ξανά μέσα μετά τις πρώτες βοήθειες. 11 εναντίον 11. Πλάγιο out ο Σίσιτς για τον Όφι. Εδώ είναι ο Σανκαρέ. Γυρίζει πίσω την μπάλα στο Βελίδη. Πάμε για το 88. Σε λίγο θα έχει ενδιαφέρον και τα πόσα λεπτά έξτρα χρόνου θα προσμετρήσουμε στην διάρκεια του παιχνιδιού. Ο καπετάνος, ο οποίος θέλει να παίξει γρήγορα, βρίσκει τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κάνει τη σέντρα εκεί που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του για να δώσει συνέχεια σε αυτή την επίθεση του Άρη. Άφησε και ο Γαλανόπουλος να περάσει μπάλα εκτός. Εδώ η προηγούμενη φάση, προσπάθεια του Νέτο, άφησε ο Στυλιάρας το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, αυτά που θα υποδείξει λίγο ο τέταρτος διαιτητής. Ακώστα. Ο Τσουκάνης. Άλλαξε ωραία το παιχνίδι για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας με τον Βάντο. Αρχικά ο Βάντος, στη συνέχεια πάντως ο Γιαννιώτης ξαναπήρε την μπάλα και την αφήνει τώρα στο Νέτο. Γιαννιώτας με τον καπετάνο. Ακώστα. Φατί. Θα δοκιμάσει από εκεί. Η μπάλα πάνω στον Χόρχε Λόπεθ και περνάει κόρνερ. Είναι ο Κάρς, το συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Ο παίκτης τον οποίο βρήκε η μπάλα από το σούτ του Φατί. Κόρνερ για τον Άρη, δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 90. Πριν μπούμε δηλαδή στο τετράλεπτο των καθυστερήσεων, όπως μας είπε λίγο πριν ο Παναγιώτης. Το 7ο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Έναντι 2 του Όφη. Έγινε η σέντρα, πέρασε η μπάλα από Σανκαρέ, αυτός που τη βρήκε ήταν ο Σόουζα και το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Ο Ακώστα πηγαίνει προς τη γραμμή χωρίς να βιάζεται, την ίδια στιγμή που ο τέταρτος σηκώνει την πινακίδα με τα 4 λεπτά έξτρα χρόνου στο παιχνίδι, πάντα ο Άρης μπροστά με τον κούλ του Λαζαρίδη από το 73-1-0. Τσουκάνης. Κλείστηκε ό,τι μπορούσε να πάρει καλύτερο για την ομάδα του, ένα κόρνερ δηλαδή, αυτό έκανε.
η έκφραση του Νίκο Αναστόπουλου νομίζουμε ότι τα λέει όλα σχετικά με το πώς εισπράττει ο προπονητής του Όφη την εξέλιξη ενός παιχνιδιού που τώρα εδώ και μερικά δευτερόλεπτα μπήκε στις καθυστερήσεις. Ουμπίδες θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Με αρκετό φάλτσο δεν βρίσκει την μπάλα στην έξοδο το Σαξανίδης. Δεν έδιωξε και καλά ο Βάντο. Ο Γιαννιώτας θα συνεργαστεί με τον Νέτο. Καπετάνος θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Έπεσε ο Παπουλής, οι κόντρες, ο Καπετάνος κρατάει. Τώρα θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα περάσει εκτός, είναι out. Σαξανίδης. Με κεφαλιά ο Σανκαρέ. Κεφαλιά και από το Φάντο. Η μπάλα από τις κόντρες θα περάσει εκτός. Το πλάγιο out είναι για τον Άρη. Αφήνει ο Γιαννιώτας για τον Νέτο που πηγαίνει σιγά σιγά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για την ομάδα του Μανουέλ Μασάδο. Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα, έχει δύο μπροστά του. Ουμπίδες. Ο Ουμπίδες έκανε τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε. Έφτασε το Γαλανόπουλο που απομακρύνει. Λαζαρίδης. Καπετάνος. Για τον Τσουκάνη. Έχασε την μπάλα από τον Γαλανόπουλο. Παπουλής. Χόρχε Λόπεθ. Λαζαρίδης έκοψε την πάσα. Από αυτή την αμυντική προσπάθεια του αρχηγού του Άρη, μπάλα έφτασε στο Γιαννιώτα, πήρε το φάουλ από τον Κάλατζιτς. Μάλιστα πάνω στην φάση βγήκε το δεξί παπούτσι από τον επιθετικό του Άρη. Ενώ πηγαίνουμε προς τη συμπλήρωση των τριών από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ξανά η προηγούμενη φάση. Το δεξί παπούτσι είχε μείνει πίσω. Φάουλ για τον Άρη. Γιαννιώτας που δένει τα κορδόνια του και ο Νέτο που είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Σημαδεύει τον Κανούλα. Κρατάει αυτό την μπάλα. Βρίσκει μάλιστα και τρόπο να μεταβιβάσει τον Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτας πατάει περιοχή. Κόβει για τον Ακώστα. Αφήνει στον Καπετάνο. Σουτ με το αριστερό. Κακό τελείωμα από τον Καπετάνο. Η μπάλα πάντως κάπου βρήκε, πέρασε κόρνερ. Ευκαιρία για τον Άρη στις καθυστερήσεις, εδώ χάθηκε. Ωραίος ο συνδυασμός από Κανούλα, Γιαννιώτα. Γιαννιώτας ο οποίος έκοψε την μπάλα στο σημείο που ήταν ο Ακώστα. Αυτός πολύ έξυπνα την άφησε στον Καπετάνο. Το σούτ, οι κόντρες, η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ που δεν θα εκτελεστεί γιατί συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά έξτρα χρόνου. Παιχνίδι που τελείωσε στο Κλεάθης Βικελίδης. Ο Άρης ο οποίος πήρε την νίκη με τον γκολ του Νίκου Λαζαρίδη. Ο αρχηγός του Άρη, όπως και στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, έτσι και σε αυτό, δίνει την νίκη με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο με κεφαλιά. Πάμε στον Παναγιώτη Στεφάνου. Ο Μανουέλ Μασάδο είναι δίπλα μας. Αγχωτική νίκη. Μίστερ, una victoria que llegó con angustia y con presión. Angústia e pressão para chegar à vitória? Sim, uma equipa muito bem organizada do outro lado, com um bloco baixo e com linhas muito cerradas. Foi preciso ter muita inteligência, muita paciência, sobretudo durante o primeiro tempo, para não nos desmobilizarmos, não nos posicionarmos e depois, no segundo tempo, arriscar um pouco. E penso que o resultado, no fim, só peca por eficácia, porque tivemos 4 ou 5 oportunidades, podíamos tê-lo dilatado. Αυτό οφείλεται κυρίως και στην αντίπαλη ομάδα, η οποία ήρθε πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Μια ομάδα που πίσω είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, καλά κλειστά, κοντινές γραμμές. Αυτό δυσκολεύει τον αντίπαλο. Εμείς ξέραμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα έξυπνο παιχνίδι, να έχουμε την κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε και ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, από εκεί πέρα στο δεύτερο. Έπρεπε να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, την εξυπνάδα μας και πλέον να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω. Θεωρώ λοιπόν το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, καθώς πέρα από τον γκολ που βάλαμε, είχαμε και 3-4 ευκαιρίες όπου θα μπορούσαμε να είχαμε ανοίξει και λίγο νύτερα το σκορ. Ευχαριστώ πολύ.
Και πάμε αμέσως στον Ευγένη Δαδαλιάρα να έχουμε και την πρώτη αντίδραση από πλευρά Σόφη μετά το 1-0, την ήττα της κριτικής ομάδας. Δίπλα μας είναι ο Μπότορ. What do you think about the result? You made a lot of try, but you didn't make it to take at least one point.